Λοιπόν, ξέρετε, πάρα πολλές φορές αγχωνόμαστε γιατί έρχεται ένας ασθενής με νεφρική ανεπάρκεια, δεν ξέρουμε να την αξιολογήσουμε, τι θα κάνουμε με αυτόν, ή αγνοούμε και μάλλον αδιαφορούμε λόγω της άγνοιας. Γενικά η νεφρική λειτουργία σε επίπεδο νεφρολογικό είναι κάτι αντίστοιχο, θα έλεγα, με τον μεταβολισμό, με τα θέματα του μεταβολισμού για τη λιθίαση. Ποτέ δεν το μάθαμε, ποτέ δεν το ξέρουμε. Και ό,τι δεν μάθουμε και δεν ξέρουμε, τι κάνουμε, το αγνοούμε. Αδιαφορούμε, το προσπερνάμε. Λοιπόν, θεωρώ ότι θα πρέπει λίγο να εξοικειωνόμαστε. Δεν ήθελα ποτέ να έχω έναν νεφρολόγο από τους κλασικούς που ξέρουμε, που περισσότερο ασχολούνται με τεχνητό νεφρό, είτε περιτοραϊκή, οτιδήποτε, και έχουν λίγο μια άλλη νοοτροπία η οποία δεν μας ταιριάζει καθόλου. Και προσπαθούσα πολλά χρόνια μέσω του σχολείου να βρω έναν άνθρωπο ο οποίος να έχει σχέση με τον κλινικό ουρολόγο, να ξέρει από λιθίαση και λιθιασικούς ασθενείς, και το κυριότερο είναι να έχει συνεργαστεί με ουρολόγους για να ξέρει τα προβλήματά του. Λοιπόν, ο σημερινός ομιλητής, ο οποίος μόλις ήρθε με το αυτοκίνητο να μιλήσει και να φύγει, είναι καθηγητής παθολογίας νευρολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ο κ. Σαραφίδης, ο οποίος ασχολείται, γιατί στο Ιπποκράτειο που είναι έχει την ουρολογική κλινική που προείσταται ο κ. Σαλπικίδης, οπότε ασχολείται πολλά χρόνια με ουρολογικούς ασθενείς και έχει την εμπειρία της συνεργασίας με τους ουρολόγους. Συγχρόνως, επίσης, έχουμε αποκτήσει μία συνεργασία και μία στήριξη στη διατριβή που είπαμε νωρίτερα και την οποία θα του ζητήσω να σχολιάσει, του Δημήτρη του Μέμου, γιατί είναι ο βασικός άνθρωπος που μας κατήφθηνε τι να χαρακτηρίσουμε για το νεφρικό τραύμα στην οξία του φάση, τι προκαλούμε εμείς και το αγνοούμε που μετά μπορεί να επιβαρύνει την κατάσταση. Οπότε είναι μεγάλη μου χαρά που πραγματικά είναι μαζί μας σήμερα για να μας δώσει λίγο τα φώτα σαν μία εισήγηση στα προβλήματα που έχουμε οι ουρολόγοι και που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Κύριε Σαραφίδη, έχετε το λόγο. Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ εγώ. Η χαρά είναι δική μου και πραγματικά έχω ακούσει πολλά για την εκδήλωση αυτή, αλλά το βλέπω ότι πραγματικά είναι ένα πολύ πολύ επιτυχημένο σεμινάριο και από άποψη δομής και από άποψη παρακολούθησης. Εγώ εργάζομαι στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Είμαι εκεί σε μια πολύ επενδυτική κλινική. Έχω πολύ καλή συνεργασία με τους ουρολόγους και παλιότερα στα πλαίσια της εκπαίδευσής μου πριν από αρκετά χρόνια, στα πλαίσια της ειδικότητας, περνούσαμε τώρα και κάναμε και 3 μήνες ουρολογία που έχω και πολύ καλές αναμνήσεις στο νοσοκομείο γεννηματάς. Λοιπόν, πρέπει να πούμε πολλά πράγματα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό το οποίο θα προσπαθήσω να πω είναι ορισμένα θέματα τα οποία οι νεότεροι ίσως δεν τα ξέρουν με τόση λεπτομέρεια ή δεν παλαιότεροι ήξεραν κάποιες προηγούμενες εκδόσεις του τι συνέβαινε. Οπότε κλήθηκα να πω ορισμένα πράγματα για τη χρόνια νεφρική νόσο, για τη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Δεν θα πούμε για ανατομία του νεφρού, ούτε θα πούμε πολλά πράγματα. Αυτές είναι οι βασικές λειτουργίες των νεφρών. Και πρέπει να τις θυμόμαστε, γιατί πολλές φορές και εμείς και εσείς απλοποιούμε τα πράγματα και λέμε εντάξει, απλά κατουράμε τα άχρηστα προϊόντα. Αυτό είναι το εύκολο. Είναι το πιο εύκολο. Το δύσκολο είναι αυτό εδώ και αυτό εδώ. Να ρυθμίσει ο νεφρός, οι νεφροί, γιατί αυτό κάνουν, την ισορροπία μια σειρά ουσιών που εμείς ξέρουμε 5, 10, 20, αλλά μπορεί στην ουσία να είναι και κάποιες χιλιάδες. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο νεφρός είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ενδοκρινικό όργανο. Εγώ θα έλεγα ότι είναι το πιο σημαντικό ενδοκρινικό όργανο, γιατί πολύ απλά εκρίνει τη ρενίνη, που είναι η βασική, η πιο σημαντική ενδοκρινική ουσία του οργανισμού. Είναι το πιο σημαντικό ενδοκρινικό σύστημα του σύστημα ρενίνης αγκιοτενσίνης. Μπορούμε να το πούμε κάποια άλλη φορά. Χωρίς ρενίνη δεν ζούμε. Συγγνώμη, αυτό πιο εδώ. Ένα προακή για την ωραία κάμερα. Χωρίς ρενίνη δεν ζούμε. Χωρίς θυροξίνη μπορούμε να ζήσουμε και κάποιες φορές χωρίς την τυρητική ορμόνη. Έχουμε ιντερνετικά live μετάδοση, μάλιστα, γι' αυτό είναι. Πολύ ωραία. Τώρα, ένα βασικό στοιχείο το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι αυτό, ότι οι νεφροί ανά πάσα στιγμή στην ερεμία, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, παίρνουν περίπου 25%, εδώ είμαστε, 20-25% της αιματικής παροχής. Αν έχουμε ένα κλώα 4 λίτρα, αυτή τη στιγμή σε όλους μας 1 λίτρο είναι μέσα στους 2 νεφρούς. Έτσι.
Από αυτό το 1 λίτρο μπαίνει 1 λίτρο στο προσαγωγό, φεύγει 1 λίτρο από το απαγωγό και πρέπει να μην ξεχνάμε ότι από αυτό το 1 λίτρο τα 125 ml το λεπτό είναι το αρχικό διήθημα. Αυτό αντικατοπτρίζει και το ρυθμό σπειραματικής διηθήσεως. Θα επανέλθω εδώ έτσι ίσως και λίγο παρακάτω. Αυτό το οποίο πρέπει να θυμίσω και θα το πω και τώρα, θα το πω και μετά, είναι ότι εδώ υπάρχει ένα πάρα πολύ σοφιστικέ σύστημα που είναι τελείως ανεξάρτητο για κάθε σπείραμα, το οποίο ρυθμίζει ανοίγοντας και κλείνοντας το προσαγωγό και το απαγωγό αρτηρίδιο τι ακριβώς θα συμβεί εντός του σπειράματος. Το άθροισμα αυτής της καταστάσεως μας δίνει την πίεση διήθησης που θα το πω αμέσως μετά. Αυτό επίσης που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι εμείς με τους καλούς ή τους μέτριους τρόπους μετράμε τη σπειραματική διήθηση και με την κρεατινίνη και με το GFR και τα πάντα. Αυτή όμως δεν είναι η μόνη λειτουργία του νεφρού, αυτή είναι η πιο απλοϊκή λειτουργία του νεφρού, είναι αυτό που έχουμε εμείς και καταλαβαίνουμε. Υπάρχουν άλλες δύο λειτουργίες, η σπειραματική επαναρρόφηση και η σπειραματική έκρηση ουσιών. Και οι νεφρολόγοι, οι καλοί, θεωρούνται αυτοί που ξέρουν καλά τις πειραματοπάθειες, αλλά οι γκουρού της νεφρολογίας, οι κορυφαίοι στον κόσμο, είναι αυτοί που ξέρουν καλά αυτές τις δύο λειτουργίες, για τις οποίες δεν θα πούμε πολλά πράγματα σήμερα, αν και θα έπρεπε, για λόγους ευνόητους. Προχωράω. Αυτό είναι το σπείραμα. Μπαίνει, βγαίνει. Ο ρυθμός με τον οποίο παράγεται το αρχικό διήθημα λέγεται ρυθμός σπειραματικής διηθήσεως. Αυτό νομίζω το ξέρουμε όλοι. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα. Αυτό που πρέπει να επιμένουμε όμως και να ξέρουμε είναι ότι το τι συμβαίνει σε κάθε νεφρώνα είναι ανεξάρτητο του αλουνού. Κάθε νεφρώνας έχει ηλεκτρονικό εγκέφαλο για να ρυθμίζει το αιματικό στοιχείο και ο ηλεκτρονικός εγκέφαλος που ρυθμίζει το αιματικό στοιχείο ακουμπάει στο δεύτερο ηλεκτρονικό εγκέφαλο, στο δεύτερο μικροτσίπ, που είναι η πυκνή κοιλίδα πριν αρχίσει το άπο εσπειραμένο σωληνάριο, που ανοιχνεύει το τι ακριβώς υπάρχει μέσα στο σωληνάριο και δίνει σήμα εδώ για το τι θα κάνει το σπείραμα, μέσω του μηχανισμού της σωληνοσπειραματικής επανατροφοδότησης. Κλείνω τα περίεργα, θα σας λέω τώρα τα απλά. Ένα απλό, που θα το ξαναπούμε στο τέλος. Η διαφορά των πιέσεων εδώ μας δίνει την πίεση διήθησης. Έχουμε την υδροστατική πίεση μέσα στο αγγείο, μείον την κολλοδεσμωτική, μείον την υδροστατική πίεση που έχει το σωληνάριο στην αρχή του. Μέσα στο σπείραμα, μέσα σε αυτό το κουβάρι, δεν είναι σε όλα τα σημεία ίδια η υδροστατική πίεση. Στην αρχή είναι μεγάλη, στο τέλος είναι μικρή, αλλά για λόγους απλοποίησης, εσείς θα θυμάστε. Η υδροστατική πίεση από τη μια μεριά, μείον η υδροστατική πίεση από την άλλη, υπάρχει αυτή εδώ πέρα η πίεση διήθησης. Και με βάση αυτή την πίεση διήθησης, έρχεται, αρχίζει και κυλάει σταγόνα-σταγόνα το πρόωρο στο σωληνάριο. Τώρα, υπάρχει ένα απλό ερώτημα το οποίο το κάνω πάντα και το κάνω στους φοιτητές μου. Τι το θέλουμε το σωληνάριο? Δεν μπορούσαμε απλά να έχουμε το σπείραμα και να κατουράμε 1, 1,5, 2 λίτρα τη μέρα? Γιατί αν τα βάλουμε και τα πολλαπλασιάσουμε, από εδώ προς τα εδώ περνάνε τη μέρα 180 λίτρα αρχικού διηθήματος. Και εμείς κατουράμε 2 λίτρα. Έρχεται λοιπόν η βασική ερώτηση, τι θέλουμε το σωληνάριο? Γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε έτσι, να κατουράμε 2 λίτρα από το σπείραμα και να μαζεύονται όλα στο τέλος στον ουρητήρα? Κανείς καμιά ιδέα? Παρακαλώ. Κάποια στοιχεία τα οποία μας είναι... Μάλιστα. Κάποια στοιχεία τα οποία μας είναι χρήσιμα και δεν μπορούμε να τα χάνουμε λοιπόν, σε τέτοια μεγάλη ποσότητα. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν το οποίο πρέπει να υπενθυμίζουμε σε όλους και είναι κάτι το οποίο δεν μας το μάθαν στο πανεπιστήμιο και προσπαθούμε να το μάθουμε τώρα είναι το εξής. Δεν έχουμε μόνο τη δουλειά να πετάξουμε τα άχρηστα προϊόντα. Αυτό με ένα φίλτρο, όπως είναι το σπείραμα, γίνεται, αλλά μαζί με τα άχρηστα περνάνε και τα χιλιάδες χρήσιμα που περνάνε κάτω από αυτή τη διάμετρο. Το δύσκολο λοιπόν που κάνει ο νεφρός είναι αυτό που κάνει το σωληνάριο. Τι κάνει το σωληνάριο? Υποχρεωτικά απλώνει το διήθημα και το σωληνάριο έχει τελείως διαφορετική ιστολογία και ανατομία στα διάφορα σημεία του και τελείως διαφορετική βιοχημεία και διαλέγει και μαζεύει σιγά σιγά τις ουσίες που μας είναι χρήσιμες. Και όχι μόνο αυτό,
Υπάρχουν ουσίες που σε κάποιες περιπτώσεις, ας πούμε το κάλιο, θέλουμε να τις κρατήσουμε γιατί παίρνουμε λίγο και σε κάποιες περιπτώσεις θέλουμε να τις κατουρίσουμε. Αυτό ισχύει για όλα τα ιχνοστοιχεία και την αξιοβασική ισορροπία. Ο νεφρός έχει λοιπόν δυνατότητα από εδώ, όπως σας είπα, από τη μέση και μετά, να βλέπει τι έχει και στα τελικά τμήματα να διαλέγει τι θα αφήσει και τι θα κρατήσει. Αυτή η εικόνα αφορά μόνο το νάτριο και το νερό. Το εγγύς δουλεύει πολύ, 65%, περίπου το ίδιο και στο ανιόν σκέλος της αγγείλης του Χένλι. Και από εκεί και μετά γίνεται η πολύ λεπτή ρύθμιση του τι θα κρατήσω και το τι θα κατουρίσω. Και αυτό το πράγμα γίνεται ανεξάρτητα για όλες αυτές τις ουσίες. Αυτό θα το πω λοιπόν και θα το θυμηθούμε στο τέλος. Όταν λοιπόν έχουμε μία απόφραξη Χ που κρατάει 3, 5, 6 ώρες, στις 6 ώρες τα πράγματα είναι πολύ άσχημα για τον νεφρό και πολλές φορές βλέπω συναδέλφους ουρολόγους να λένε «Έλα μωρέ, θα τα πούμε, σε 2 μήνες δεν θα έχει τίποτα, το ανοίξω». Να ξέρετε ότι εδώ πέρα μπορεί να έχουν συμβεί τραγικά πράγματα μέσα σε λίγες ώρες. Να κάνετε μια υπερκαλιεμία πολύ απότομη αν είστε στο όριο ή να κάνετε μια διαταραχή της αξιοβασικής, να κάνετε μια οξέωση πολύ απότομη αν είστε στο όριο. Γιατί αυτό ακριβώς απαιτεί τη λεπτή ρύθμιση. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Πάμε να πούμε λίγο τα απλά. Λέμε, ασθενής μας έχει χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Ωραία. Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι κάτι το οποίο δεν το χρησιμοποιούμε πλέον. Καλά κάνουμε και βάζουμε έτσι τις ομιλίες, αλλά πρέπει να πούμε λεπτομέρειες. Πώς θα δούμε αν ο ασθενής μας έχει χρόνια νεφρική νόσο? Μετράμε δύο πράγματα. Το πρώτο που μετράμε είναι η νεφρική λειτουργία. Τι ξεκινάμε με τους δείκτες. Αυτά ξέρουμε, αυτά μάθαμε. Ουρία και κρεατινίνη. Για την ουρία δεν το συζητάμε, πιείτε δύο μπύρες και ελάτε να μετρήσουμε μετά από δύο ώρες. Η κρεατινίνη, όταν επιλέχθηκε, ήταν ένας καταπληκτικός δείκτης. Αλλά έχει μια σειρά από τεράστια προβλήματα. Και τα προβλήματα είναι συγκεκριμένα. Τα προβλήματα είναι ότι η σχέση της κρεατινίνης με το GFR δεν είναι γραμμική. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή δεν είναι έχω 100% και έχω ένα κρεατινίνη, όταν θα έχω 50 θα έχω 3 κρεατινίνη και όταν θα έχω 0 θα έχω 6 κρεατινίνη. Δεν γίνεται έτσι. Έχει αυτήν εδώ τη μορφή που λέγεται υπερβολή. Όλοι μας λοιπόν, οι περισσότεροι από μας, θα χρειαστεί να χάσουμε πολύ GFR για να ανεβεί η κρεατινίνη πάνω από 1,5. Έρχεται λοιπόν μια νέα κοπέλα. Η νέα κοπέλα που θα έρθει θα έχει 0,6 κρεατινίνη αν είναι και τα κιλά της καλά, στο 120 GFR. Αν γίνει από το 0,6 γίνει 1,2, σημαίνει ότι έχει χάσει ένα νεφρό. Και παρόλα αυτά, ο γενικός γιατρός που τη βλέπει στο χωριό δεν θα καταλάβει ότι έχει χάσει το 50% της νεφρικής λειτουργίας. Αυτό είναι τρέλα και έχουν συμβεί μερικά πολύ, ας το πούμε, ατυχή περιστατικά. Συγγνώμη να κάνω την πρώτη διακοπή. Αυτό κολλάει πάρα πολύ ωραία που συζητούσαμε σήμερα και χειρουργικά εμείς κάνουμε το τεράστιο λάθος. Κάνουμε μια επέμβαση που επιβαρύνει τον νεφρό και μετράμε και λέμε καλή κρεατινίνη πριν, καλή και μετά. Μια χαρά είναι ο νεφρός, δεν κάναμε καμία ζημιά. Ακριβώς. Λοιπόν, η κρεατινίνη δεν είναι ζάχαρο να λέμε είτε είναι 60 είτε 100 είμαστε καλά. Κρεατινίνη 0,8 με κρεατινίνη 1,6 σημαίνει απώλεια του 50% της νεφρικής λειτουργίας. Την κρεατινίνη πρέπει να την ερμηνεύουμε πάντα σε σχέση με τι είχε ο ασθενής μας χθες. Αυτό είναι ένα πολύ βασικό κόνσεπτ και ένα πολύ βασικό πρόβλημα της κρεατινίνης. Και εμείς και οι ασθενείς μας την κρεατινίνη την αντιλαμβάνονται σαν ζάχαρο. Εντάξει, είχα 1,10, τώρα έχω 1,50, εντάξει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Δεν είναι έτσι. Άρα, το πώς αλλάζει η κρεατινίνη είναι κάτι πολύ σημαντικό. Επειδή λοιπόν υπήρχε αυτό το σοβαρό πρόβλημα, προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να το λύσουμε. Και υπάρχουν κάποιοι τρόποι να το λύσουμε. Εδώ λοιπόν πρέπει να σας πω μερικά βασικά πράγματα, όσο πιο απλά μπορώ, και φυσικά έχουμε χρόνο για συζήτηση. Είναι άλλο η κάθαρση κρεατινίνης και άλλο ο ρυθμός πειραματικής διήθησης. Η κάθαρση κρεατινίνης, για όσους από εσάς θυμάστε, τη μαθαίναμε πολύ αναλυτικά. Την έγραφε σε 15 σελίδες τα παλιά βιβλία του Αποστολάκη στη φυσιολογία. Τώρα οι φοιτητές μας δεν τη μαθαίνουν. Είναι ένα πολύ απλό πράγμα. Θέλουμε να δούμε την κάθαρση. Πόσο κρεατινίνη βγαίνει. Γιατί επιλέγουμε την κρεατινίνη. Είναι μια καλούτσικη ουσία, γιατί η κρεατινίνη έχει σχεδόν αποκλειστικά πειραματική διήθηση. Δεν έχει πολύ επαναρρόφηση και έκρηξη. Έχει λίγο, αλλά ας μην μπούμε σε λεπτομέρειες. Και λέμε, αυτό είναι ml ana minute η κάθαρση. Κάθαρση κρεατινίνης. Επί την κρεατινίνη που έχω στο πλάσμα, είναι αυτή που θα, σε μία μέρα θα την κατουρίσω στον όγκο των ούρων επί την κρεατινίνη που έχω στα ούρα. Αυτό και αυτό είναι συγκέντρωση. Είναι μια πολύ απλή εξίσωση. Λύνουμε την εξίσωση ως προς σε
στα email ένα minute και βγαίνει αυτό το πραγματάκι. Κρεατινίνη ούρων επί όγκος ούρων, δια 1440 τα λεπτά της μέρας επί κρεατινίνη ορού. Αυτό είναι κάθαρση. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε, αλλά χρειάζεται μια αξιόπιστη συλλογή ούρων 24 ώρων. Αυτό είναι η πραγματική κάθαρση του ασθενούς. Και αν την κάνετε σωστά, γιατί δεν την κάνουν ούτε όλοι οι νεφρολόγοι σωστά, θα έχετε μια πορεία στον χρόνο της κάθαρσης. Αν ο ασθενής σας κάνει δίαιτα ή φάει παραπάνω χρέας, το οποίο είναι το τραγικό που το συζητάμε ακόμη και σήμερα, θα ανεβεί η κρεατινίνη ορού, αν φάει παραπάνω, αλλά θα ανεβεί και η κρεατινίνη στα ούρα. Και η κάθαρση κρεατινίνης θα είναι πάλι η ίδια. Αυτή λοιπόν είναι η πραγματική μετρούμενη κάθαρση κρεατινίνης. Πρέπει να κάνουμε 24 ώρες συλλογή. Στα εξωτερικά νεφρικαλογικά ιατρία πρέπει να το κάνουμε. Πιθανώς και σε κάποια ουρολογικά. Αυτό λοιπόν δεν το κάνουμε γιατί είναι δύσκολο. Σκεφτήκαμε κάτι πιο απλό. Σκεφτήκαμε να πιάσουμε μερικές εξισώσεις που να μας δίνουν αυτό που λέμε estimated, υπολογιζόμενη ή εκτιμόμενη κάθαρση κρεατινίνης. Η εξίσωση Cockcroft Gold είναι estimated κάθαρση κρεατινίνης. Δεν είναι GFR. Στην κλινική πράξη δεν έχουν διαφορές, αλλά πρέπει να σας το θυμίσω. Αυτό είναι μια εξίσωση που κάνει εκτίμηση της κάθαρσης κρεατινίνης. Και τα τελευταία 15-20 χρόνια έχουν βγει και οι άλλες δύο αυτές εξισώσεις που κάνουν εκτίμηση του GFR. Εδώ και πολλά χρόνια αυτές οι εξισώσεις μας βολεύουν χαοτικά, δεν είναι τέλειες, αλλά είναι χαοτικά πολύ πολύ καλύτερες από την απλή κρεατινίνη. Κατεβάζετε την εφαρμογή στο κινητό, ο ασθενής σας που έρχεται για πρώτη φορά, βάζετε την κρεατινίνη και την ηλικία του και αν είναι άσπρος ή μαύρος και τελειώνει η ιστορία. Σας δίνω μια καλύτερη εκτίμηση. Έχουν διαφορές μεταξύ τους, δεν υπάρχει λόγος να το συζητήσουμε περισσότερο. Αυτό που θέλω να θυμάστε... Λοιπόν, αυτό ρωτάει ο κ. Χαζηχρήστη το πιο... Λοιπόν, ακούστε λίγο τώρα. Θα το συζητήσω, μα μου δώσετε δύο λεπτά ακόμα. Η κάθαρση κρεατινίνης είναι αυτό με βάση το οποίο παίρνουν έγκριση όλα τα φάρμακα. Δεν είναι GFR. Το LWB είναι η lean body mass, που είναι η θεωρητική μάζα που θα είχε ο ασθενής σας αν δεν είχε πάχος. Και προσέξτε τώρα τι γίνεται. Και σε όλο τον κόσμο, και νεφρολόγοι και όλοι οι συνάδελφοι κάνουν το εξής λάθος. Έρχεται η γιαγιά και είναι χοντρούλα και έχει, ας πούμε, 1,6 κρεατινίνη και αντί να βάλουμε το lean body weight, το οποίο θα ήταν 50 κιλά, βάζουμε 100 κιλά. Αυτό είναι το μέγα σφάλμα. Οπότε η γιαγιά έχει κάθαρση 25 και εμείς την υπολογίζουμε με κάθαρση 50. Και την κάνουμε τη χημειοθεραπεία με κάθαρση 50, η τυχή θεραπεία και κάνει οξία νεφρική. Συμφωνούμε? Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το διαφημίζουμε σε όλους τους παθολόγους και όλους λοιπόν, τους χειρουργούς. Επειδή εγώ είμαι δεύτερο έτος τώρα τα μαθαίνω στη φυσιολογία, έτσι. Τι πρέπει να ζητάω πέρα από την κρεατινίνη για να ελέγχω λίγο καλύτερα τα πράγματα με το πιο εύκολο τρόπο, έστω και απλοϊκό, έστω και με ένα 30% λάθος. Ωραία. Δεν χρειάζεστε τίποτα άλλο παρά μόνο την κρεατινίνη, απλά θα αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε αυτό τον τύπο, θα χρησιμοποιείτε ή αυτόν ή αυτόν. Ο οποίος τι χρειάζεται για να χρειάζεται, το ανοίγετε στο κομπιουτεράκι. Ποιον από τους δύο, πέστε μας ένα να κάνουμε είναι, τώρα. Είναι το ίδιο, χρειάζονται τα ίδια πράγματα. Ωραία. Χρειάζονται ηλικία, φύλο και αν είναι μαύρος ή λευκός, τίποτα άλλο. Και κρεατινίνη. Και κρεατινίνη. Ωρου. Ανοίγουμε Ράιστε. Το κινητό μου, το έχω ακόμη εδώ. Όπως λέω στους φοιτητές, ανοίγουμε το application, National Kidney Foundation, τα έχει και τα τέσσερα. Το ανοίγετε έτσι, πατάτε αυτήν ή αυτή, όποια θέλετε. Και okay. Έχει μέσα άρα, National Kidney Foundation, βρίσκουμε τον τύπο και το κάνουμε. Ωραία, βγάλαμε κάτι. 500 διαφορετικά και, application. Και αυτό πώς το διαβάζουμε τώρα, γιατί θα μας δώσει ένα νούμερο που το διαβάζουμε. Τα άλλα application που υπάρχουν, έχει 500. Είναι, τα περισσότερα είναι OK, γιατί είναι πάρα πολύ απλό. Βάζετε αυτό του National Kidney Foundation που οι άνθρωποι την περιέγραψαν πρώτη πριν από 20 χρόνια. Δεν έχει διαφορά. Και αυτό τι μας λέει? Έχει... Αυτό μας λέει το GFR. Μας okay. δίνει λοιπόν την πληροφορία που είναι αυτή, στην επόμενη διαφάνεια. Μας δίνει την πληροφορία ότι αυτός εδώ ο κύριος που είναι 120 κιλά, 22 χρονών bodybuilder με 1,6 κρεατινίνη, θα έχει 123 μελαναμίνη, θα έχει φυσιολογική νεφρική λειτουργία. Η γιαγιά του που την έχω στο νοσοκομείο με την ίδια κρεατινίνη, γιατί είναι 85 κιλά και 45 46 κιλά,
θα έχει 18 ml minute και αύριο θα χρειάζεται αιμοκάθαρση. Λίγο στο μικρόφωνο δεν ακούμε. Ακούστε με λίγο. Ναι. Εδώ είναι ένα παράδειγμα υπολογιζόμενης κάθαρσης κρεατινίνης. Αυτό το οποίο προσπαθώ να πω είναι ότι οποιαδήποτε από τις τρεις προηγούμενες εξισώσεις, έτσι, μας δίνει χαοτικά καλύτερη πληροφορία για το τι συμβαίνει με την νεφρική λειτουργία. Εδώ είναι ένα παράδειγμα ακραίο το οποίο έβαλα τα πραγματικά κιλά. Άρα, το μήνυμα είναι ότι δεν καλύπτεστε, ξεφύγετε επιτέλους από την κρεατινίνη. Καμία σχέση. Έτσι. Δεν τη χρησιμοποιούμε πουθενά. Α, μπράβο. Αυτό είναι μια επανάσταση για μας. Είναι επανάσταση, αλλά... Και πρέπει να γίνει μετά από 20 χρόνια, έτσι. Ακριβώς. Έχουμε καθυστερήσει 20 χρόνια, αλλά πρέπει να το κάνουμε. Και αυτό το παράδειγμα λίγο είναι φοβιστικό που μας δείχνετε εδώ πέρα. Είναι ακριβώς έτσι. Και αυτό που είπε ο συνάδελφος έχει δίκιο. Ναι, πώς θα πείσουμε έναν ασθενή με ένα κρεατινίνη να πάει σε νεφρολόγο και ένα GFR. Δύο λεπτά. Με ένα κρεατινίνη. Αν... Και ένα GFR χαμηλό, παράδειγμα, μπορεί να πει. Με ένα κρεατινίνη δεν θα έχει GFR πολύ χαμηλό. Το χειρότερο που θα είναι 50. Οπότε πιθανόν να μην χρειαστεί να τον δει ποτέ νεφρολόγος. Αν και έχουμε τέτοιους ασθενείς σε ειδικές περιπτώσεις. Με ένα 50 κρεατινίνη δεν χρειάζεται να τον πείστε. Γιατί να τον πείστε. Ένα 50 κρεατινίνη. Είχε πέρσι 0,8 και φέτος πήγε στο 1,2. Ωραία, έχασε τη μισή σου νεφρική λειτουργία. Έχασε το 25% τη νεφρική σου λειτουργία. Δεν θα του πείτε τίποτα άλλο. Πρέπει να δούμε γιατί συμβαίνει αυτό. Και το, να μιλήσω γενικά. Ένας ασθενής που είναι διαβητικός, που πρέπει να ελέγχεται χ, ψ, ζ και δεν το κάνει ο παθολόγος ή ο διαβητολόγος του, από το 0,8 στο 1,2 κρεατινίνη, 20% σε ένα χρόνο, σημαίνει ότι σε 5 χρόνια συνεχίζει να αισθάνεται στην αιμοκάθαρση. Δηλαδή το φυσιολογικό όριο της κρεατινίνης, το οποίο λέγαμε ο ένας είχε 0,8, τώρα έχει ένα μετά το χειρουργείο, μια χαρά δεν έχω επηρεάσει καθόλου την νεφρική του λειτουργία. Όχι, είναι 20% χειρότερο. Στον ίδιο ασθενή, στο ίδιο εργαστήριο. Έχουμε επηρεάσει την νεφρική του λειτουργία κατά 20%. Και αυτό είναι αυτό που θέλω να σας πω αμέσως μετά. Ναι. Εδώ τώρα, στο παράδειγμα που μας φέρνετε με τον bodybuilder, για παράδειγμα, θεωρούμε ότι, όπως είπαμε, χρησιμοποίησαμε τα κανονικά του κιλά. Ακριβώς. Πόσο θα έπρεπε να, αν θέλαμε να είμαστε ακριβείς για να χρησιμοποιήσουμε τον τύπο όπως μας τον είπατε πριν, θα έπρεπε να υπολογίσουμε το ύψος του, αν πούμε ότι ήταν ο άνθρωπος 1,70, λοιπόν, να λέγαμε ότι είναι 70 κιλά και να κάνουμε την πράξη τελείως διαφορετικά. Όχι, θα σας πω τώρα, αυτό είναι το ακραίο παράδειγμα, πηγαίνω λίγο πίσω, με δύο καθάρσεις κρεατινίνης. Συμφωνούμε? Οι τύποι, οι δύο αυτοί τύποι που είναι εκτίμηση, που υπολογίζουν για ένα μέσο άνθρωπο, αυτή τη διαφορά δεν θα σας τη δώσουν, 120 με 18, θα σας τη δώσουν 90 με 25. Ξέρω εγώ. Το παράδειγμα είναι απλά για να θυμίσει ότι η ίδια κρεατινίνη σε δύο διαφορετικούς ανθρώπους μπορεί να είναι χαοτικά διαφορετική, 100 ml να μείνει. Θα μπορούμε να πούμε σε λεπτομέρειες, αλλά επειδή έχω αρκετά να πω, ευχαρίστως να το πούμε στο τέλος. Ναι. Την επόμενη φορά. Ωραία. Παίζει σημαντικό ρόλο η μάζα του σώματος. Ακριβώς. Άνετς. Παίζει σημαντικό ρόλο. Λοιπόν, συνεχίζω τη λεπτομέρεια. Η μυϊκή μάζα. Ένα άτομο 70 κιλών θα βγάζει περίπου ένα γραμμάριο κρεατινίνη στα ούρα. Επιστρέφω στον τύπο. Ωραία. Σύμφωνοι. Ένας νέος υγιής άντρας, εν πάση περιπτώσει ένας μειώδης άντρας, εμείς έχουμε δει περιπτώσεις που βγάζουν και 1,800 και 2 και 2,5 και 2,800. Δηλαδή το 1,6 κρεατινίνη μπορεί να είναι όλα φυσιολογικά. Εμείς όμως πρέπει να αποσιαζόμαστε και προς τα πάνω και προς τα κάτω. Δεν μας κάνει η κρεατινίνη. Θα δούμε GFR και μετά θα μου στείλετε σε μένα αν χρειάζεται να του κάνω κάθαρση. Και είναι πολύ προτιμότερο να μου στείλετε κάποιον με 1,6 κρεατινίνη που είναι απόλυτα φυσιολογικά και είναι λόγω μυϊκής μάζας και να τον τσεκάρουμε μια φορά και να του πούμε αυτό το πράγμα, παρά να τον έχουμε και του λέμε δεν πειράζει 1,5-1,6 κρεατινίνη, είσαι καλά. Είναι το πρώτο point που θέλω να κάνω. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, συνεχίζω στο δεύτερο κομμάτι. Αυτό που σας είπα μέχρι τώρα είναι για να εκτιμήσουμε την νεφρική λειτουργία. Υπάρχει ένα τελείως διαφορετικό θέμα που είναι η νεφρική βλάβη. Μπορεί κάποιος να έχει μια εξαιρετική νεφρική λειτουργία, 100% και ο νεφρός του να είναι σμπαράλια. Εξηγούμε. Αυτό είναι το σπείραμα. Ας μην μείνουμε σε λεπτομέρειες. Το σπείραμα χάνει πρωτεΐνη. Και κοιτάξτε λίγο να δείτε την ατέλεια των πραγμάτων που έχουμε συνηθίσει. Συζητούσαμε προχθές ένα συνέδριο για τη γυναική ούρον. Αυτή είναι η γυναική ούρον. Οι τρεις τύποι πρωτεΐνης που μπορεί να έχουμε είναι η εξής. Πάω από κάτω. Αυτή είναι η υπερπρωτεϊνεμία, η υπερχείληση. Σαν να έχει κανείς πολλαπλού μυέλωμα και βγάζει μικρές αμοσοσφαιρίνες. Αυτή λοιπόν μπορεί να βγαίνει στα ούρα,
δεν την πιάνει ούτε η γενική ούρων, ούτε η συλλογή ούρων 24ωρων. Χρειάζεται ειδική μέθοδος που παλιά τη λέγαμε λεύκομα Bench Jones. Αυτή είναι η σωληνοριακή πρωτεΐνη. Αν έχετε μία χ, μία πυελονεφρίτιδα. Αυτή η πρωτεΐνη συνήθως δεν ανεβαίνει πολύ, αλλά αν βγει δεν την πιάνει ούτε η γενική ούρων, ούτε η συλλογή των ούρων 24ωρων. Η γενική ούρων πιάνει μόνο τη σπειραματική πρωτεΐνη, κυρίως λευκοματίνη, και μόνο αν αυτή είναι πάνω από μισό γραμμάριο. Η γενική ούρων πιάνει τον πρώτο σταυρό μόνο αν το συνολικό λεύκομα στα ούρα 24ωρων είναι πάνω από μισό γραμμάριο. Το οποίο, ναι, τις δεκαετίες του 60 και του 70 ήταν χρήσιμο. Στα τέλη του 70, αρχές του 80 όμως, βγήκαν κάποιοι νεφρολόγοι που ασχολούνται με τον διαβήτη και είπαν, ρε εσείς, εμάς αυτό το πράγμα δεν μας κάνει, γιατί είναι χαοτικά. Ξεκινάει όταν είναι πολύ ψηλό. Και είπανε, θα μετράμε κάτι άλλο. Τι θα μετράμε? Θα μετράμε το δείκτη αλβουμίνης προς κρεατινίνη ούρων. Και έτσι βγήκε ο όρος μικρολευκοματινουρία, που είναι πολύ παθολογικό πράγμα και μας δείχνει χιλιάδες στοιχεία, γιατί είναι αυτό που δεν ανοιχνεύει η γενική ούρων. Άρα λοιπόν, αν κάνετε μια συλλογή ούρων 24ωρου ή αν κάνετε αυτό το απλούστερο πράγμα, επειδή όπως σας είπα, κάθε άνθρωπος, ο μέσος άνθρωπος, έχει ένα γραμμάριο αποβολής κρεατινίνης στα ούρα και τυχαίως τα νούμερα είναι ίδια, λευκοματίνη πάνω από 30 το 24ωρο ή πάνω από 30 μιλιγκράμμα ένα γραμμάριο είναι παθολογική εδώ, 30 με 300 το μίκρο και πάνω από 300 το μάκρο. Και είναι άλλο πράγμα η λευκοματίνη, λέω στους φοιτητές χρησιμοποιείτε τον όρο αλβουμίνη για να μην μπερδεύεστε, και είναι άλλο το λεύκομα. Το λεύκομα σημαίνει τη συνολική πρωτεΐνη. Πάνω από 30 εδώ το παθολογικό, πάνω από 150 εδώ το παθολογικό. Και γιατί σας τα λέω όλα αυτά. Πάμε στον ορισμό. Μάθαμε λοιπόν σαν φοιτητές τον εξής ορισμό. Είναι το σύνδρομο στο οποίο χάνουμε νεφρική λειτουργία μέσα σε μήνες ή έτη. Αυτό το πράγμα δεν ήταν κακό. Ήτανε δραματικά, εξαιρετικά, αόριστο και νεφελώδες. Οπότε μαζεύτηκαν κάποιοι άνθρωποι στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από καμιά 20 χρόνια. Κάνανε το National Kidney Foundation, το οποίο το λέω και μεταξύ μας, και ας είμαστε και σε live streaming, αρκετές από τις μεγάλες παθολογικές εταιρείες, νεφρολογική, αιματολογική, ενδιαφέρονται περισσότερο για τα ποντίκια και λιγότερο για τον άνθρωπο. Οπότε ιδρύονται κάποιοι μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί και μετά, γιατί εδώ αυτό, οι ουρολόγοι είστε πολύ μπροστά σε αυτό, σας βγάζω το καπέλο. Οι νεφρολόγοι ήμασταν πίσω. Ιδρύθηκε αυτός ο οργανισμός για να αρχίσει να βγάζει οδηγίες. Τι θα κάνουμε εδώ και τι θα κάνουμε εκεί. Και διαπιστώσαμε ότι δεν ξέρουμε καν να ορίσουμε την νόσο, τη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Οπότε ορίστηκε η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, αλλάχθηκε το όνομά της, την είπαμε χρόνια νεφρική νόσο, και λέμε ότι κάποιος που έχει πάνω από 3 μήνες GFR κάτω από 60, δηλαδή η νεφρική του λειτουργία είναι η μισή, τελείωσε, έχει χρόνια νεφρική νόσο. Δεν χρειάζεται να έχουμε τίποτα άλλο. Μπορεί όμως να έχεις και πάνω από 60 και να έχεις νεφρική νόσο. Πότε? Όταν έχεις νεφρική βλάβη. Η νεφρική βλάβη μπορεί να είναι υπολογιστική νόσος των νεφρών. Μπορεί να είναι μια πέτρα που να την έχεις συνέχεια και σου δημιουργεί αποφράξεις κατά 3 και λίγο. Μπορεί να είναι και μια σπειραματοπάθεια. Αυτό εδώ ήταν η μεγαλύτερη αλλαγή, κατά τη γνώμη μου, σε όλη τη σύγχρονη παθολογία τα προηγούμενα 20 χρόνια. Γιατί αμέσως έβαλε ένα όριο και είπαμε GFR κάτω από 60 έχει χρόνο νεφρική νόσο. Δεν θα χρειαστεί λοιπόν να εξηγήσετε αν ο ασθενής σας έχει 1,5, γιατί πρέπει να πάει στον νεφρολόγο. Κάτω από 60 έχει χρόνο νεφρική νόσο. Πρέπει να τον δει νεφρολόγος. Τέλος. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι απλοποιήθηκαν στην πορεία τα πράγματα και είπαμε, αντί να λέμε για διάφορες νεφρικές βλάβες, ας χρησιμοποιήσουμε τον πιο κοινό δείκτη, την μίκρο και μάκρο λευκοματινουρία. Οπότε οι τελευταίες οδηγίες μας λένε το εξής, ότι έχουμε μια πλήρη σταδιοποίηση χρόνιας νεφρικής νόσου πλέον, τα στάδια είναι αυτά, και αυτά πρέπει να τα μαθαίνουν απ' έξω οι φοιτητές μας, πάνω από 90-60 με 90, 45 με 60, 30 με 44, αυτό το χωρίσαμε σε α και β. Νεφρική ανεπάρκεια λέγεται μόνο αυτό το στάδιο και μετά
Δεν χρειαζόμαστε κανέναν άλλον δείκτη νεφρικής βλάβης, χρειαζόμαστε μόνο έναν, ένα απλό πρωινό δείγμα για να δούμε την αποβολή αλβουμίνης στα ούρα. Και με βάση αυτά τα δύο πράγματα έχουμε από εδώ την νεφρική λειτουργία, από εδώ την νεφρική βλάβη, τη βαρύτητα της νεφρικής βλάβης και έχουμε μία διαστρωμάτωση του νεφρικού κινδύνου. Γιατί μόλις βγήκανε τα πρώτα δεδομένα της σταδιοποίησης αυτής, γυρνάω μία διαφάνεια πίσω, φάνηκε το πρόβλημα. Φάνηκε ότι τόσα χρόνια όλοι μας κοιτούσαμε στην κορυφή του παγόβουνου. Και σε όλες τις μελέτες που έγιναν σε όλη τη γη, φάνηκε τελικά ότι η χρόνια νεφρική νόσος οριζόμενη με αυτό το απλό πράγμα είναι 10-15% του γενικού πληθυσμού. Είναι πολύ πιο αυξημένη στους ασθενείς μεγάλης ηλικίας που πιθανότατα ερχόμαστε αντιμέτωποι. Άρα κλείνω αυτό το κομμάτι λέγοντας σας δύο πράγματα. Νεφρική λειτουργία, μετράμε την κρεατινίνη και αμέσως μετά πάμε στο κομπιουτεράκι και βλέπουμε το GFR. Και νεφρική βλάβη. Είναι δικιά σας δουλειά να ελέγξετε για νεφρική βλάβη τον ασθενή? Πιθανότατα όχι, αν όμως έχει διαβήτη υπέρταση και τον κοιτάει στα μάτια ο παθολόγος του, ενώ έπρεπε την πρώτη μέρα που έκανε τη διάγνωση του διαβήτη, την πρώτη μέρα να έχει ελέγξει για λευκοματινουρία, τότε καλό θα είναι να του πείτε μια κουβέντα. Έκανες ποτέ αυτό το πράγμα? Όχι, τράβαξε ένα νεφρολόγο. Έτσι έρχονται οι άρρωστοι. Έχουν 100% GFR και 3 γραμμάρια λεύκομα, 40 45 άρρωστοι. Έτσι. Αν δεν ερχόταν, σε 5 χρόνια δεν θα είχαν νεφρούς. Έχουμε ασθενείς με διαβήτη τύπου 1 που ήρθανε με 10 κάθαρση, που τους βλέπανε μεγάλα κέντρα και θα τολμήσω να το πω, πολλές περιπτώσεις, νέα παιδιά, τώρα ευτυχώς είναι πολύ καλύτερα πράγματα, πριν από 10 χρόνια είχαμε 30 με τύπου 1 που ερχότανε με κρεατινίνη 6 πρώτη φορά σε νεφρολόγο. Έτσι, το πλέον καλά ορισμένο νόσημα που εξελίσσεται βήμα-βήμα. Τώρα, προχωράω γρήγορα γιατί δεν θέλω να καθυστερήσω και έχω να πω πολλά. Βασική παράμετρος. Από τους ασθενείς, αυτή είναι μια διαφάνεια που είναι η αγαπημένη μου. Έτσι, όταν έγιναν οι μετρήσεις, βγήκαν τα πράγματα. Έτσι είμαστε και εμείς αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Από τους ασθενείς που ξεκινάνε αιμοκάθαρση, 50% έχουν διαβητική νεφρική νόσο, 25-30% έχουν υπερτασική νεφρική νόσο και από εδώ και πέρα είναι όλα τα υπόλοιπα. Έτσι. Αυτό έγινε στην Αμερική, γιατί λόγω πακισταρκίας είναι επιδημιολογικά 10 χρόνια πιο μπροστά από εμάς. Από το 2010 και τα λοιπά το έχουμε και στην Ελλάδα και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Μια κουβέντα, γιατί πρέπει και εμείς, αυτό το λέω στους νεφρολόγους, να καταλάβουμε πόσο δραματικά έχει αλλάξει η νεφρολογία. Το 1980 ο διαβήτης, η υπέρταση και οι σπειραματονεφρίτιδες σαν αίτιο αιμοκάθαρσης, τελικού σταδίου, ήταν ακριβώς το ίδιο. Και μέχρι σε 25 χρόνια, ο διαβήτης και η υπέρταση ανέβηκαν, ο διαβήτης 5.000% σε συχνότητα και η υπέρταση 3.000%. Και θα γινόταν τα πράγματα πολύ χειρότερα αν δεν είχαμε από τις αρχές του 2000 μια κατηγορία φαρμάκων, τους α1 ARB, που μειώνουν την εξέλιξη αυτών των νόσων. Θα προσπαθήσω να πω δύο κουβέντες μετά. Αυτά λοιπόν για τις αιτίες. Τώρα, θέλω λίγο να πω δύο πράγματα σε ό,τι αφορά τη φυσική ιστορία. Γιατί η φυσική ιστορία είναι κάτι το οποίο τώρα ξεκαθαρίζεται. Πριν από 20 χρόνια είχαμε τον ορισμό, πριν από 10 χρόνια ξεκαθαρίσαμε τη φυσική ιστορία. Και θα σας πω τι ακριβώς εννοώ. Πρώτον, αυτό το οποίο είναι καλύτερα τεκμηριωμένο είναι ότι όταν ανεβαίνει η ηλικία, γερνάμε όλοι, γερνάει και ο νεφρός. Και λέγαν όλοι, εντάξει, αφού είναι γριά, θα έχει ανεβασμένη κρεατινίνη. Προσέξτε λίγο. Ο νεφρός μας λοιπόν από τα 20 και 25 αρχίζει και κατεβαίνει, αλλά ο μέσος άνθρωπος, κάποιοι θα είναι πολύ πάνω, κάποιοι θα είναι λίγο κάτω, θα πάει από τα 120 ml ανά minute, έτσι, όταν είναι 80 ετών, θα πάει στα 65, δηλαδή ο μέσος άνθρωπος και στα 80 θα έχει κρεατινίνη η οποία θα είναι φυσιολογική. Θα είναι φυσιολογική, συγγνώμη. Θα του δίνει μια νεφρική λειτουργία πάνω από 60. Δεν θα έχει νεφρική νόσο. Αν λοιπόν η γιαγιά βγάζει GFR 30, έχει νεφρική νόσο. Αν βγάζει 67, δεν έχει νεφρική νόσο. Όντως δεν έχει κανένα πρόβλημα. Είναι λόγω του γύρωτος. Αλλά αν βγάζει 30, έχουμε πρόβλημα. Σύμφωνοι. Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου? Παράγοντες κινδύνου είναι να γεννήθηκες με άλπορτη πολυκιστική, να είσαι άντρας, παντού είναι ισχύει αυτό, να είσαι Αφροαμερικανός κτλ.
Ποιοι είναι οι παράγοντες έμαρξης. Αυτοί που σας είπα, διαβήτης, υπέρταση κτλ. Ποιοι είναι οι παράγοντες επιδείνωσης. Είναι το να έχεις αυτά τα πράγματα και να τα έχεις αρρύθμιστα. Δηλαδή, προφανώς και δεν θα κάνετε τη δουλειά των παθολόγων, τη δουλειά των κλινικών γιατρών. Αλλά ένας ασθενής, αν έρθει σε εσάς, και θα το πω λίγο παρακάτω, και είναι 40 ετών μαραθωνοδρόμος που έχουμε αρκετούς τέτοιους, με CA νεφρού που συζητούσατε πριν και 130 κάθαρση, είναι μια περίπτωση. Αν ο ίδιος ασθενής έρθει σε εσάς και είναι 65 ετών, παχύσαρκος, διαβητικός, υπερτασικός, με την ίδια κάθαρση, είναι μια τελείως διαφορετική περίπτωση. Διότι από τα 130 αυτός που θα μείνει με 60 κάθαρση, θα καταλήξει στην αιμοκάθαρση. Ο άλλος που είναι μαραθωνοδρόμος δεν θα πάθει τίποτα. Αυτό είναι κάτι το οποίο καλό είναι να το ξέρουμε. Μην τον ακουμπήσετε αυτό να το βγάλετε το χειρουργείο, παρότι έχει 130 κάθαρση, αν δεν το δει πρώτα ένας καλός διαβητολόγος και ένας καλός νεφρολόγος υπερτασιολόγος, να τον φέρουν με γλυκοζηλιωμένη 6,5 και πίεση 12 στο χειρουργείο. Γιατί μετά το χειρουργείο που θα του μείνει ένας νεφρός, δεν θα μπορέσει κανένας να του ρυθμίσει την πίεση. Άρα, ένα κόνσεπτ το οποίο θα μας βοηθήσει πολύ αν το κατανοήσετε. Τώρα, έχω μια ερώτηση. Λέμε τις απαντήσεις στις ερωτήσεις, τις λέμε. Ναι. Θέλω να ρωτήσω. Ένας ο οποίος έχει πρόβλημα ρυθμίσης ζαχάρου. Ρυθμίστηκε και έρχεται και λέει: εντάξει, λέει, την περασμένη εβδομάδα είμαι καλά πλέον στο ζάχαρο. Είναι επαρκές το διάστημα για να χειρουργηθεί. Γιατί δεν είναι η ρύθμιση τώρα να κάνω τρεις μετρήσεις. Πόσος είναι αυτός ο καιρός που πρέπει να είναι ρυθμισμένος για να έχουμε ασφάλεια μεγαλύτερη. Εξαρτάται βασικά από το επίγον του χειρουργείου, αλλά σε ό,τι αφορά το διαβήτη, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μιλάμε, όταν εδώ και 30 έτη έχουμε 14 και τώρα δεν ξέρω πόσα μεγάλα διαβητολογικά κέντρα στη χώρα, να έρχεται ένας ασθενής που λέει: ναι, γιατί εντάξει, τώρα πήρα ένα χαπάκι, πρόσεξα λίγο και είμαι λίγο καλύτερα. Πρέπει να είναι ενταγμένος σε ένα κέντρο, όπως εσείς έχετε κέντρο, που έχει αναλάβει τη μακροχρόνια παρακολούθησή του και να ξέρουμε τι κάνει και τι δεν κάνει. Να πηγαίνει από το 6,5 στο 7,2. Σύμφωνοι. Δεν μας φτάνει αυτό. Το οποίο διάστημα ρύθμισης είναι επαρκές. Τρεις μήνες, έτσι. Με ενταγμένο πρόγραμμα, θεωρώ μίνιμουμ. Σε ό,τι αφορά την υπέρταση, είναι ακόμα πιο δύσκολο το στοίχημα και εκεί ίσως δεν είμαστε τόσο οργανωμένοι. Ναι, πείτε μου. Ωραία. Τώρα, αυτό που έβαλα σαν ερώτηση είναι κάτι το οποίο πρέπει λίγο να το τονίσω και θα το πω. Λίγο συγγνώμη, για να, να παίρνουμε κάποια. Στην υπέρταση, εντάξει, γιατί το ζάχαρο το ξέρουμε. Αλλά στην υπέρταση, τι θεωρούμε ρυθμισμένο, έχει κάποιο. Στα γρήγορα, έτσι, μία απάντηση. Πολύ γρήγορα. Ναι. Η υπέρταση αυτή τη στιγμή, στη χρόνια νεφρική νόσο, οι τελευταίες οδηγίες που είναι για διαβούλευση, θεωρούμε ρύθμιση 120 και 80 πίεση ιατρίου. Που σημαίνει ότι στο σπίτι πρέπει να έχει 11. Αυτό θεωρούμε ρύθμιση. Οι πιο σύγχρονες οδηγίες, θα το πω αμέσως μετά, είναι στο 13 με 8. 30 δευτερόλεπτα θα σας το πω. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι το εξής, ότι διαβητική νεφρική νόσος είναι το 50%, αυτή κατά 90% είναι υπερτασική, αυτή είναι όλη υπερτασική, αλλά και αυτή είναι υπερτασική. Και η πολυκιστική νεφρή είναι υπερτασική. Δηλαδή, ο νούμερο ένα απαρποποιήσιμος παράγοντας, γιατί τον έχουν όλοι, το 95%, είναι η αρτηριακή υπέρταση. Που δεν είναι φυσικά καθόλου δικιά σας δουλειά να την καθίσετε και να την μετράτε και να του λέτε τι να κάνει και να μην κάνει. Το ότι παίρνει χάπια δεν λέει απολύτως τίποτα. Μπορείτε όμως με δύο ερωτήσεις να δείτε ποιος ασθενής έχει πιεσόμετρο σπίτι, παρακολουθεί, ξέρει τι του γίνεται και ποιος απλά παίρνει χάπια και πίσω είναι 17 και δεν το έχει πάρει κανένας χαμπάρι. Το οποίο είναι πάρα πολύ συχνό. Πάω παρακάτω. Προχωράω όσο πιο γρήγορα μπορώ. Λοιπόν, θέλω να πω δύο στοιχεία για τη φυσική πορεία. Και κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι το μεγάλο βιβλίο, ας το πούμε, το βιβλίο το καλύτερο που δίνουμε εμείς στην νεφρολόγη για ειδικότητα. Έχει καθιερωθεί ένα πλήρες βιβλίο, ένας μεγάλος τόμος που δίνουμε τα πάντα. Το 2007 έλεγε ότι οι περισσότεροι ασθενείς από το 3 και μετά προχωράνε, αυτό το ρέλες είναι ανελέητα. Προχωράνε. Αυτό όμως το 2010 έχει αλλάξει. Τότε αρχίσαμε και κατανοούμε ότι τελικά, αν τα δεις καλά, στοργανωμένα συστήματα, μάλλον δεν προχωράνε όλοι. Και αυτοί που προχωράνε μπορεί να έχουν κάποιες ειδικές συνθήκες που θα το πω σε ένα λεπτό μετά. Για παράδειγμα, αυτή είναι μια μεγάλη καναδική, ένα μεγάλο καναδική registry. Αυτοί οι ασθενείς ξεκινήσαν και είχαν κάτω από 30 κάθαρση. Και βλέπετε ότι το ποιος θα προχωρήσει και το ποιος δεν θα προχωρήσει έχει κανονική κατανομή. Δηλαδή, κατά μέσο όρο, αν όλα πάνε καλά, θα χάσουν 1,5 με 2 ml να μείνει το χρόνο. Κάποιοι θα κερδίσουν. Και αυτό που θέλω να πω είναι αυτό εδώ το πολύ κεντρικό πράγμα, αυτό το δεύτερο σημείο. Αυτό εδώ
Εμείς οι Έλληνες νεφρολόγοι, δεν θέλω να απενέψω τον μπαμπά του κύριου Μέμου που ήταν καθηγητής μας, αλλά κάτι πρέπει να πούμε και για τους δασκάλους μας, μάθαν καλά γράμματα. Εγώ το είχα πάντα στο μυαλό μου κάτι πολύ βασικό. Αυτό δεν ίσχυε για τον υπόλοιπο κόσμο. Εμείς είχαμε μάλλον καλύτερους δασκάλους. Η μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών μας με χρόνια νεφρική νόσο δεν χάνει νεφρική λειτουργία λίγο. Η μεγάλη πλειοψηφία χάνει με σκαλοπάτια όνα. Γιατί αυτοί οι ασθενείς είναι πολύ ευάλωτοι στην όνα. Και τα βασικά σκαλοπάτια μπορεί να είναι οτιδήποτε, φυσικά και μια λιθίαση, φυσικά και μια απόφραξη, μια αξονική, μια στεφανιογραφία. Αυτός είναι ο ασθενής που καταλήγει στην αιμοκάθαρση. Με μια αξονική χωρίς λόγο και με μια στεφανιογραφία χωρίς λόγο. Αν υπάρχει λόγος, είναι άλλο θέμα. Σύμφωνοι. Αυτό είναι ένα βασικό κόνσεπτ στη φυσική πορεία. Και το τρίτο κόνσεπτ φυσικά είναι ότι ανάλογα με την πρωτοπαθή νόσο, αυτό δεν σας αφορά και τόσο, θα επιδεινωθεί η νεφρική λειτουργία με διαφορετικό ρυθμό. Άρα, μήνυμα. Το ότι εντάξει μας έκανε μωρέ και μια οξία νεφρική, αλλά τώρα αναστράφηκε μια χαρά είναι, αυτός θα την κουβαλάει εφόρου ζωής. Εξαιρετικά. Αυτό ακριβώς. Μήνυμα, ε, το πιάσαμε. Ακόμα και αν γυρίσει, αυτό είναι αυτό το βασικό που θέλω να σας πω. Γιατί είναι βασικό, αυτό θα το πω αμέσως μετά στην παθοφυσιολογία, ο κ. Χατζηχρήστου πιάνει πάντα ένα βήμα πριν από αυτό που θέλω να πω. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα. Και κοιτάξτε λίγο να δείτε τι θέλω να σας πω. Εδώ δεν είναι η παθοφυσιολογία. Πώς χαλάει ο νεφρός. Θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομος, γιατί πρέπει να πούμε πολλά. Μπορούμε να πούμε μια τέτοια διαφάνεια και να σας κουράσω. Την απλοποιήσαμε. Και είπαμε ότι ο νεφρός χαλάει με ένα συνδυασμό μεταβολικών παραγόντων, ζάχαρο, λιπίδια, και ένα συνδυασμό αιμοδυναμικών παραγόντων, που είτε έτσι είτε αλλιώς όμως μετά μπαίνουμε στα μονοπάτια της φλεγμονής, και εδώ θα καταλήξω για την αποφρακτική, ας το πούμε, νεφροπάθεια, θα χαλάσει σε μικροκυταρικό επίπεδο ο διάμεσος ιστός, ενεργοποιώντας αυτά τα μονοπάτια, τον NFKB, τον DGF κτλ. Όλα όμως έχουν να κάνουν με το σπείραμα, με τη μηχανική του σπειράματος. Ο νεφρός μας έχει τη δυνατότητα. Στο προσαγωγό αρτηρίδιο, φανταστείτε αυτή την αίθουσα με δύο πόρτες. Αν εδώ λοιπόν θέλει ο κ. Χατζηχρήστου 120 άτομα, μπορεί να εγκαταστήσει έναν άνθρωπο στην πόρτα και να μπαίνουν πάντα 120 άτομα. 120 ml να μείνει GFR. Για να ακούμε όλοι από λίγο, μπορεί να έχει και έναν άνθρωπο στην πόρτα εξόδου και να έχουμε τη ροή από εκεί σταθερή και στην πόρτα εξόδου σταθερή, μπαίνουν, βγαίνουν σταθερά, μέσα εδώ είμαστε πάλι 120 άτομα. Αυτό το πράγμα κάνει ο φυσιολογικός νεφρός. Έχει δύο πορτιέριδες, ένα στην πόρτα εσόδου, ένα στην πόρτα εξόδου. Μπορεί να έχουμε 1000 άτομα απ' έξω, αλλά ο πορτιέρης εκεί δουλεύει καλά. Θα βάλει μέσα 120 άτομα. Αυτό κάνει ο νεφρός. Μπορεί να έχουμε πίεση χαμηλή, μπορεί να έχουμε πίεση ψηλή, αυτά είναι συγκεκριμένα όρια, μέση πίεση από 70 μέχρι 170, το απαγωγό αρτηρίδιο, ο πορτιέρης της πόρτας, θα συνεχίσει να έχει την ίδια σταθερή ροή αίματος προς τον νεφρό. Αυτό είναι η φυσιολογική αυτορύθμιση. Αυτή η διαφάνεια λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ανοίγει μια πόρτα, κλείνει άλλη πόρτα, έχουμε λίγους ανθρώπους απ' έξω, λίγους φοιτητές, λίγους συμμετέχοντες, θα ανοίξει πολύ η πόρτα εισόδου. Αυτό ο νεφρός το κάνει συνεχώς. Αυτό γίνεται και στην αρρύθμιση η αρτηριακή πίεση. Ναι, αυτό σπάει μόνο, ευχαριστώ για την ερώτηση, όταν η πίεση πέσει πολύ και κάνουμε προνεφρική οξία νεφρική ή η πίεση ανεβεί πολύ και κάνουμε κακοήθη υπέρταση. Σπάσει η πόρτα γιατί έχουμε 1000 άτομα μέσα και μπουν εδώ 1000 άτομα μέσα και καταστραφούν τα πάντα. Ερώτηση πάλι κλινική. Κάνω μια προστατεκτομή, μου αιμορραγεί, πέφτει η πίεση, ώστε να του δώσω αίμα κτλ. Μένει με πολύ χαμηλές πιέσεις που τον κρατούν οι αναισθησιολόγοι για μία ώρα. Είναι οκ. Okay? Είναι οκ okay, μία ώρα. Είναι οκ. Okay, αυτό είναι, δεν είναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ερώτημα. Η προνεφρική οξία νεφρική σημαίνει ότι ο νεφρός χάνει την αιμάτωση. Μπορεί να μην έχει δηλαδή κάθαρση, αλλά δεν διαδαράσεται η αιμάτωση που χρειάζεται ο νεφρός για τα δομικά του στοιχεία. Αυτό λοιπόν είναι το ερώτημα, πότε θα περάσει η προνεφρική οξία νεφρική ανεπάρκεια στην καταστροφή του σωληναρίου και θα γίνει τότε ισχυμική οξία σωληναριακή νέκρωση. Στη μία ώρα δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν έχει απαντηθεί όμως ακόμα αν θα είναι στις 5, στις 6 ή στις 12 ώρες. Δεύτερη κλινική ερώτηση. Okay, αυτός είναι ένας τρόπος να μπορεί να κάνω ζημιά, δεν θα την κάνω.
Άμα τώρα αυξήσω τις ενδονεφρικές πιέσεις, γιατί χειρουργώ επάνω στην πίελο. Θα το πω στο τέλος αυτό. Α, okay. Θα το πω πολύ αναλυτικά αυτό. Αυτό θα σας το πω. Γιατί θα λέω τώρα όλα αυτά. Γιατί θέλω να καταλάβουμε λίγο αυτό το πράγμα. Ο GFR από μόνος του, σε ένα φυσιολογικό άτομο, μας λέει πολλά πράγματα. Αλλά οι βασικές νεφρικές νόσοι, οι πρωτοενουρικές νεφρικές νόσοι, για παράδειγμα η διαβητική νεφροπάθεια και οι περισσότεροι με ασθενήσεις υπερτασική νεφροπάθεια, κάνουν το εξής. Στην πόρτα εισόδου ξεκινάμε με ένα πρόβλημα και ο GFR δεν πέφτει. Πάει ο πορτιέρης της εισόδου για καφέ. Άρα, αντί να έχουμε 120 άτομα εδώ πέρα, ξεκινάμε και έχουμε 140, 150, 180, 200. Τώρα η αίθουσα μας είναι αξιοπρεπέστατη, αλλά φανταστείτε μια αίθουσα που πιάνει μόνο 120 άτομα. Αν έχουμε 200 άτομα εδώ πέρα μέσα, τι θα κάνουμε? Θα σκάσουμε. Αυτό λοιπόν λέγεται σπειραματική υπέρταση και υπερδιήθηση. Ψηλά ο GFR, ψηλά ο GFR, το σπείραμα μέσα καταστρέφεται, είναι ένα μικρό αγγείο. Και ποια θα είναι η πρώτη εκδήλωση? Θα αρχίσει να έχει πρωτεϊνουρία. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο της διαβητικής νεφρικής νόσου, της διαβητικής σε τύπου 1. Δηλαδή ο GFR αυξάνει, αλλά αυτό το πράγμα είναι κακό. Δεν χρειάζεται να έχουμε πολύ GFR, χρειάζεται να έχουμε 120. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Αν τον ασθενή μας τον κάνουμε νεφρεκτομή ή αν χάσει έναν νεφρόνα, ή αν γεννήθηκε με λίγους νεφρώνες ή αν είναι πολλά κιλά, οι νεφρώνες που μένουν, αν του κάνουμε νεφρεκτομή, είχε 120, δουλεύει με 60. Okay. Τι θα κάνουν οι νεφρώνες που μένουν? Θα δουλέψουν λίγο παραπάνω. Το 60 θα γίνει 70, θα γίνει 75. Αν όμως είναι πολλά κιλά, το 75 δεν θα τον φτάσει. Ένας φυσιολογικός νεφρός τι θα κάνει? Θα υπερτραφεί παραπάνω. Άρα, κάθε φορά που χάνουμε νεφρώνες, οι εναπομείναντες νεφρώνες αναγκάζονται να δουλέψουν περισσότερο και αν οι μεταβολικές απαιτήσεις είναι πολλές, αυτό είναι το πρώτο βήμα προς την καταστροφή. Έτσι ξεκινάει η βλάβη. Χάνεται ένας νεφρώνας στους 10, οι 9 δουλεύουν περισσότερο. Χάνεται κι άλλος, οι 8 δουλεύουν περισσότερο. Και σε όλη τη χρόνια νεφρική νόσο, αυτό είναι ένα κόνσεπτ που το ανέπτυξε αυτός ο άνθρωπος, ήταν ο σημαντικότερος νεφρολόγος της προηγούμενης τριακονταετίας, ο Μπάρι Μπρένερ. Αν δείτε έναν ασθενή που έχει 60 ml ανά minute, μην φανταστείτε ότι έχει τα μισά του πειράματα, τους μισούς νεφρώνες. Κάντε λάθος. Έχει το 1 τρίτο, το 1 τέταρτο των νεφρώνων και αυτοί οι νεφρώνες υπερδιηθούν. Αν υπερδιηθούν αυτοί οι νεφρώνες, θα καταστραφούν. Και όσο πιο χαμηλή είναι η κάθαρση, τόσο πιο πολύ υπερλειτουργούν αυτοί οι νεφρώνες. Καίει το εργοστάσιο και μας γεμίζει καπνό. Άρα, το GFR μπορεί αμέσως μετά το χειρουργείο, αν έχετε 60 κάθαρση, να είναι ακριβώς ο κάθε νεφρώνας να δουλεύει 100% και όλα καλά. Έτσι. Αλλά μπορεί ένα 60 GFR να μην λέει απολύτως τίποτα. Να είναι αποτέλεσμα λίγων νεφρώνων που υπερλειτουργούν. Και επανέρχομαι λοιπόν σε αυτό που είπε ο κ. Χατζηχρήστου πριν. Κάνουμε ένα χειρουργείο και έχουμε τη χ, ψ, ζ επιπλοκή ή τα κάνουμε όλα καλά. Μπαίνει με ο ασθενής με 100% νεφρική λειτουργία, με 100 GFR και μετά από δύο μέρες ξανά έχει 100 GFR. Μπορείτε όμως να το έχετε κάψει το 20% των σπειραμάτων. Το 100 χθες και το 100 αύριο, η διατήρηση νεφρικής λειτουργίας να είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα. Μπορεί δηλαδή να έχει το ίδιο GFR με λιγότερους νεφρώνες. Του έχετε τραυματίσει τον νεφρό πολύ. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα τέτοιο. Αλλά πρέπει λοιπόν να εξοικειωθούμε με αυτό το κόνσεπτ. Άρα, ένας ασθενής μας που είναι 45 χρονών μαραθωνοδρόμος, με πίεση 11 και καλή διατροφή, το 120 ml ανά minute που βλέπουμε είναι αποτέλεσμα λειτουργίας όλων των νεφρώνων του. Ένας ασθενής μας που είναι 65 ετών ή 70 που είναι γυρασμένος και είναι κούκλος, το 100 GFR που βλέπουμε δεν είναι αποτέλεσμα λειτουργίας όλων των νεφρώνων. Αν έχει και πίεση και ζάχαρο, τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Δηλαδή οι νεφροί μας αντιροπούνε, αλλά είναι άλλο το υπόβαθρο που έχει ο κάθε ασθενής από το διπλανό. Και ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου? Οι γνωστοί. Διαβήτης, υπέρταση, ηλικία. Okay. Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλω να μας μείνει. Και μην τους στέλνετε στους καρδιολόγους, με όλο το σεβασμό που έχω στην εκλεκτή κοινότητα των καρδιολόγων, είμαι στα μισά συνέδρια τα καρδιολογικά,
δεν έχουν κανενός είδους εκπαίδευση βασική για κανένα από αυτά τα πράγματα. Μη στείλετε τον ασθενή στον προχειρητικό, αν το στείλετε να δείτε. Δηλαδή, πάει ο ασθενής, όλοι οι σαραντάριδες με υπέρταση πάνε στον καρδιολόγο. Πάνε στον καρδιολόγο, τους κάνει ο καρδιολόγος. Τεστ κοπόσεως, υπέρηχα, μπλα μπλα. Αυτό είναι έλεγχος στεφανιαίας νόσου. Δεν έχει καμιά σχέση υπέρταση. Να κάνω εδώ πέρα μία παρέμβαση, να πω ότι ο κύριος Σαραφίδης, νευρολόγος, αλλά έχει πολύ εστιασμό στην αρτηριακή υπέρταση. Είναι και στα διεθνή πράγματα μέσα στις ομάδες που καθορίζουν την αντιμετώπιση της υπέρτασης σε σχέση με την νεφρική λειτουργία πάντοτε. Και επίσης οι τρόποι που μετρούν πλέον έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Εμείς έχουμε κάποια projects κοινά. Η αρτηριακή πίεση δεν φτάνει, μετρούμε το ρυθμό και όλα αυτά. Θα ήταν ενδιαφέρον άμα οριμάσουν λίγο τα πράγματα και προχωρήσουν τα ερευνητικά μας, να τα παρουσιάσουμε. Έχουν άλλους τρόπους που κανένας καρδιολόγος δεν τους κάνει εκτός από λίγους. Υπάρχουν καρδιολόγοι, μην παρεξηγήσετε, που έχουν. Η υπέρταση χρειάζεται άλλα δύο έτη μετεκπαίδευση, εξειδίκευση. Και άλλες εξετάσεις, οι οποίες δεν τις κάνουν. Έτσι. Μπορεί να ελέγξουμε μικροκυκλοφορία, μπορεί να ελέγξουμε το ρυθμό και να κάνουμε το waveform της πίεσης και διάφορα άλλα, έτσι πλέον εκτιμάται, με καινούριους τρόπους. Λοιπόν, προχωρώ λίγο πιο γρήγορα για να σας πω και ένα ακόμη πράγμα, ότι μια ομάδα ασθενών μας, η ηλικιωμένη, μπορεί να μην έχει υπερδιήθηση, μπορεί να έχει ισχεμική νεφρική νόσο, αν είναι στο κεντρικό αγγείο, κάνει νεφραγγειακή υπέρταση, όλα καλά. Αλλά πολλοί ασθενείς έχουν παντού ήπια αθυροσκλήρωση. Αυτοί οι ασθενείς τώρα, αν τους βγάλουμε το νεφρό, έχουν άλλο πρόβλημα. Δεν φοβόμαστε μήπως παπίσει πολύ γκάζι ο νεφρός. Αυτοί δεν πατάει γκάζι ο νεφρός με τίποτα. Γιατί έχουν ισχυμία. Δεν υπάρχει κόσμος απ' έξω να μπει μες στην αίθουσα. Αυτοί δεν μπορούν να κάνουν υπερδιήθηση. Δεν θα κάνει αντιρροπιστική υπερτροφία ο νεφρός ποτέ. Μπορούμε να το προβλέψουμε πριν το χειρουργείο. Μπορούμε να το προβλέψουμε. Οι ασθενείς μας που είναι πολυαγγειακοί είναι σχεδόν σίγουρο. Ασθενείς που έχει κάνει έφραγμα, έχει περιφερειακή αγγειακή νόσο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Έχει κάνει ανέβρισμα ορτής, ξεχάστε το. Οι νεφροί του δεν θα πάρουν. Είναι απλά κλινικά τα μέσα. Γιατί εμείς το θεωρούμε δεδομένο ότι θα υπάρχει ένα ποσοστό υπερτροφίας. Δεδομένο στον υγιή. Σε ασθενείς μπορεί να έχουμε υπερτροφία η οποία θα καταστρέψει τον νεφρό ή δεν θα κάνει υπερτροφία καθόλου. Και αυτοί, οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουμε είναι κατά βάση με αυτούς τους παράγοντες κινδύνου. Λοιπόν, δεν θα σας πω για την κλινική εικόνα της αιμοκάθαρσης, δεν θέλω να μιλήσω. Δύο λεπτά να πω ότι ακριβώς αυτό το πράγμα για να επιβραδύνουμε την νεφρική νόσο, οι θεραπείες μας είναι πολύ λίγες. Δηλαδή, πρέπει να μετρήσουμε και να ελέγξουμε την πίεση. Πολύ απλά, τα επίπεδα της πίεσης τα προηγούμενα είναι αυτά. Θα αλλάξουν κατά πάσα πιθανότητα σε ένα χρόνο, 13 με 8 αν υπάρχει μίκρο ή μαύρο λευκοματινουρία. Το δεύτερο είναι, αν έχει πρωτεϊνουρία άνθρωπος πρέπει να τη μειώσουμε, είναι ακριβώς αυτό το πράγμα, παίρνουμε το πόδι από τον γκάζι, αναγκάζουμε τον νεφρό να δουλέψει σε λιγότερες στροφές. Και πώς την κόβουμε την πρωτεϊνουρία, την κόβουμε με τα φάρμακα του άξονα. Τα φάρμακα του άξονα κάνουν ένα απλό πράγμα. Α-μέα ή ERB. Κάνουν το εξής. Όταν έχουμε σπειραματική υπέρταση, λένε, καταργούν την επίδραση της αγκιοτενσίνης στην πόρτα εξόδου. Οπότε ανοίγουν την πόρτα εξόδου. Ανοίγουν την πόρτα εξόδου, αδειάζει λίγο η αίθουσα, δεν έχουμε 180 άτομα, έχουμε 120. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ένα 30% πτώση της λευκοματουρίας. Αλλά έχει οξέως ως αποτέλεσμα και πτώση του GFR. Αυτή είναι λειτουργική πτώση, δεν μας επηρεάζει, δεν είναι κακή πτώση. Είναι πτώση που συνδέεται με χαμηλότερη πίεση μέσα στο σπείραμα. Τώρα κάτι άσχετο, αλλά τώρα μου ήρθε να μην το ξεχάσω. Ωραία. Και έρχεται η γενική ουρό και βρίσκουμε κάποιους σταυρούς εκεί πέρα λεύκομα. Θα πρέπει να το ψάξουμε ή όχι. Άμεσα σε νεφρολόγο. Αν βρούμε σταυρούς, αν βρούμε ένα σταυρό σημαίνει μισό γραμμάριο. Αν βρούμε δύο σταυρούς σημαίνει ένα γραμμάριο. Αν βρούμε τρεις σταυρούς σημαίνει δύο γραμμάρια. Τρεις σταυροί είναι βαριά λευκοματουρία. Αυτό θέλω να πω. Θέλει άμεσα νεφρολόγο αν βρούμε. Άρα σταματάμε οτιδήποτε και πάει νεφρολόγο. Πάει νεφρολόγο. Δεν ακούω. Άλλο ένα καθαρό μήνυμα. Έτσι. Λοιπόν, δεν θα σας πω για αυτά τα φάρμακα, προχωράω. Θέλω να πω μία κουβέντα, γιατί αυτό το πράγμα είναι ακόμα ένα τόσο λαθασμένο κόνσεπτ.
Μέχρι πριν από κάποια χρόνια, σε αυτούς που είχαν χρόνια νεφρική νόσο, κάναμε περιορισμό λευκόματος. Αυτό το πράγμα έχει καταργηθεί διεθνώς το 1994, πριν από 26 χρόνια. Δεν περιορίζουμε το λεύκομα στους ασθενείς μας. Δεν έχει καμία επίδραση στην εξέλιξη όλας της νεφρικής νόσου. Αυτά που ξέραμε για δίαιτα Τζορντάνο Τζοβανέτη, για αυτά, έχουν καταργηθεί από το 1900, δεν είναι χθεσινά, από το 1994. Τι κάναμε παλιά? Σε κάποιους ασθενείς, ναι, θα μπορούσε να πιάσει. Λέγαμε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε αιμοκάθαρση σε όλους. Είχαμε 20 μηχανήματα στο ΧΕΠ, 20 μηχανήματα στο υποκράτη. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε στη Θεσσαλονίκη για μας, ας πούμε, λέω, στην Ελλάδα ακόμη περισσότερο, μπορεί να κάνει σε κάθε νομό έχουμε 2 μονάδες αιμοκάθρωσης. Α, το πω έτσι απλά. Τι κάναμε στους ασθενείς? Λέγαμε συντηρητικά. Συντηρητικά τι σήμαινε? Μειώναμε την πρωτεϊνική πρόσληψη για να μην ανεβεί η ουρία 300 και πέσει ο ασθενής σε κόμμα. Και ζούσε κάποια μήνες ή χρόνια, αλλά με μυϊκή τήξη, με καχυξία. Αυτό είναι κακό. Έχω ασθενείς δικούς μου που έχω ασθενή Μαραγκό που ήταν στο νοσοκομείο Μεγάλη Θεσσαλονίκη, του κάναν δίαιτα Τζορντάνο Τζοβανέτη το 2005. Και ήρθε ο άνθρωπος και είπε: Παιδιά, δεν μπορώ να δουλέψω. Έχω χάσει 20 κιλά. Είχε φτάσει 55 κιλά. Καταλάβατε, θέλω να σας πω: είναι λάθος. Δεν θα βοηθήσει πουθενά. Θα κάνει τον ασθενή καχεκτικό, θα του ρίξει την αλβουμίνη και θα τον κάνει ευάλωτο στα πάντα. Είναι ο νούμερο ένα παράγον κινδύνου για να πεθάνει κανείς στην αιμοκάθαρση, να μπει με καχεξία. Λοιπόν. Δεν σας λέω για την αιμοκάθαρση και την περιτοναϊκή, θα σας πω μόνο ένα πραγματάκι και αυτό είναι λίγο, πρέπει να το γνωρίζουμε, ότι το πόσους ασθενείς θα βάλουμε στην αιμοκάθαρση και πότε θα αρχίσουμε είναι ένα σχετικό θέμα. Υπάρχουν κάποια διεθνή δεδομένα, αλλά κατά βάση στις χώρες με μεγάλο κατακεφαλήν εισόδημα έχουμε μεγάλο αριθμό ασθενών που εντάσσονται. Αυτό δεν είναι κακό, σημαίνει καλό σύστημα υγείας. Και με αυτές τα στοιχεία, τουλάχιστον παλιότερα, η Ελλάδα βρισκόταν κάπου στη μέση. Αντιστοιχούσε το κατακεφαλήν εισόδημα με τους ασθενείς που εντάσαμε, δεν είχαμε γίνει ακόμα Μπαγκλαντές. Λοιπόν, περνάω γρήγορα για να μην καταχραστώ τον χρόνο. Θέλω να πω λίγα πράγματα, πολύ λίγα πράγματα. Είναι πολύ σοβαρό θέμα, πολύ μεγάλο θέμα. Για τη σημασία της απόφραξης. Αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα. Το οποίο λίγα χρόνια μετά τη χρόνια νεφρική νόσο το ορίσαμε. Λέγαμε οξία νεφρική ανεπάρκεια, άνδοση κρεατινίνης πάνω από 1,5. Οκ, και άμα έχεις 0,6 κρεατινίνη και πας στο 1,2, χάσεις τον ένα νεφρό, δεν έχεις οξία νεφρική ανεπάρκεια. Μετά το βελτιώσαμε. Το βελτιώσαμε και καταλήξαμε σε 3 ορισμούς που είναι αυτοί. Είναι τα κριτήρια RIF, έχουν 4-5 στάδια, τα κριτήρια Akin, τα κριτήρια και Indigo. Δεν έχει μεγάλη σημασία. Αυτό που τονίζουν είναι ότι αν έχεις 25% μεταβολή στο GFR, ξεκίνησες, είσαι στο πρώτο στάδιο της οξείας νεφρικής. Μπήκε λοιπόν μια βάση. Αυτά, ακόμα και αυτά τα κριτήρια που μπήκαν το 2008, εν πάση περιπτώσει 2005, πλέον θεωρούνται ξεπερασμένα. Η μεγάλη αναζήτηση που γίνεται τώρα είναι για δείκτες σωληνεριακής βλάβης. Γιατί ξέρουμε ότι αν εμείς κάνουμε μια επέμβαση ή αν ο ασθενής μας έχει κάτι, έχει μια βλάβη στο νεφρό, οξία, μια θρόμβωση, μια έτσι, μια αλλιώς, η σπειραματική διήθηση θα μεταβληθεί μετά από λίγο διάστημα. Μπορεί και μετά από 2 μέρες. Δηλαδή η κρεατινίνη θα ανεβεί μετά από 2 μέρες. Επομένως, εμείς, όλη η νεφρική κοινότητα ψάχνει και έχει καταλήξει και το κάναμε πρόσφατα και ένα μεγάλο review, δεν ξέρω αν το συζητήσατε εδώ, με τον κύριο Χατζηχρήστου και τους συνεργάτες όλους στο Γεννηματά, για τους δείκτες πρώιμης βλάβης. Ψάχνουμε οι νεφρολόγοι για μία τροπονίνη του νεφρού. Και έχουμε βρει. Είναι η πρωτεΐνη N-Gal και υπάρχουν και άλλες πρωτεΐνες. Αυτό τι σημαίνει? Αυτή είναι η διατριβή που κάνει εδώ ο κύριος Μέμος, με 3 διαφορετικούς τύπους στοιχειοποιημένους αντιμετώπισης της λιθίασης, για να δούμε την βλάβη. Κάνω κάτι στο νεφρό. Ξέρω αν θα χαλάσει. Μπορεί η κρεατινίνη του να μην ανέβει ποτέ, μπορεί η κρεατινίνη του να ανέβει μετά από 2 μέρες, αλλά εγώ μπορεί να έχω κάνει βλάβη στο νεφρό. Αυτό το πράγμα ελέγχεται με αυτούς τους δείκτες της οξείας σωληνεριακής της λειτουργίας. Πολύ γενικά. Αυτό αναπτύχθηκε για μια σειρά από θέματα, αλλά κατά βάση έχει μια πολύ σοβαρή εφαρμογή στην αποφρακτική ουροπάθεια πριν γίνει η αποφρακτική νεφροπάθεια. Τα αίτια τα ξέρετε. Δεν πρόκειται να πω τίποτα. Αυτό που πρέπει λίγο όμως να τονίσω είναι το εξής. Επανέρχομαι στο αυτό που είπαμε στην αρχή. Εδώ έχουμε μία πίεση διήθησης που εξαρτάται από την πόρτα
εισόδου και την πόρτα εξόδου. Μπορεί να τη μεταβάλει ο νεφρός, μπορεί να πατήσει ή όχι τον γκάζι. Τεχνικά διατηρείται αυτό, κόντρα σε αυτό, την υδροστατική πίεση που έχουμε εδώ, που είναι πολύ χαμηλή, μια καθαρή πίεση διήθησης. Τι κάνουμε όταν έχουμε απόφραξη? Αυξάνεται απότομα η υδροστατική πίεση. Πώς αντιδρά το σπείραμα? Αν έχουμε επερόπλευρη, υπάρχει ένα πολύ καλά μελετημένο τριφασικό pattern. Στην αρχή ανοίγει η πόρτα εισόδου, βάζει περισσότερο αίμα μέσα ο νεφρός, για να πάει στην πίεση του σωληναρίου που αυξάνεται, να πάει κόντρα μια αυξημένη υδροστατική πίεση και να του πει «Όχι, θα δουλέψεις, σου βάζω παραπάνω αίμα μέσα». Δεν είναι όμως καλά ρυθμισμένη, είναι μη φυσιολογική αυτή η απάντηση, οπότε μετά από 3-4 ώρες αυτό το πράγμα αρχίζει και είναι μη αποδοτικό. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα διαγράμματα, φαίνεται κάπως έτσι. Αυξανωμένης λοιπόν της πίεσης της ενδοσωληναριακής, ενδοουρητηρικής και στη συνέχεια παλίνδρομα ενδοσωληναριακής, ο GFR ανοίγει το προσαγωγό, ο νεφρός ανοίγει το προσαγωγό, ανεβαίνει η νεφρική αιματική ροή και ο GFR είναι σταθερός. Μετά από 3 ώρες όμως αυτό το πράγμα σταματάει και μετά πέφτουν όλα. Στο τέλος πέφτει και η πίεση μέσα στο σωληνάριο, γιατί απλά δεν βγάζει ούρα ο νεφρός. Έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ καλά διαπιστωμένο από μεγάλα ουρολογικά τμήματα και σε πειραματόζωα και σε ανθρώπους. Στην άφω απόφραξη τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Στην άφω απόφραξη δεν αναπτύσσεται καν αυτό το τριφασικό pattern, δηλαδή ανεβαίνει λίγο η νεφρική αιματική ή σε μονόνεφρο, το οποίο είναι το χειρότερο όλων, έτσι, να έχει κανείς μονόνεφρο, να μην το ξέρει και να κάνει μια πέτρα. Ανεβαίνει λίγο η αιματική ροή, αλλά ούτε καν 3-4 ώρες. Στα 90 λεπτά αρχίζουν όλα και παίρνουν την κάτω βόλτα. Αυτό λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία για να ξέρουμε λίγο τη διάρκεια της βλάβης σε μια πλήρη απόφραξη που χρειάζεται για να σταματήσει ο νεφρός, για να κλείσει ο νεφρός. Είναι στην καλύτερη περίπτωση λίγες ώρες. Σε λίγες ώρες κλείνει ο νεφρός. Δεν έχει GFR ο νεφρός εκείνο. 1, 2, 5 ώρες έκλεισε ο νεφρός. Τέλος. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό μήνυμα, το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε. Εμείς και εσείς έχουμε την εικόνα ότι, εντάξει, θα το ανοίξουμε. Έχουμε νέους ασθενείς που λέμε εντάξει, δεν έγινε τίποτα. Και το έχουμε καθορίσει λίγο λάθος. Γιατί? Γιατί ακριβώς δεν έχουμε δείκτες νεφρικής βλάβης. Φανταστείτε αυτό το πράγμα που σας λέω, είναι σαν να κάνει ο ασθενής μας έμφραγμα. Περνάει λίγο πόνος και δεν έχουμε τροπονίνη. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να βρούμε την τροπονίνη του νεφρού. Αν λοιπόν τον ανοίξουμε τον άνθρωπο μετά από 2-3 μέρες, 5 μέρες και όσο περισσότερο καθυστερούμε, συμβαίνουν μια σειρά από προβλήματα. Αν ας πούμε τον ανοίξουμε, πάει καλά, μπορεί να μας μείνει χαμηλός ρυθμός πειραματικής διήθησης, μπορεί δηλαδή να έχει διαρκέσει τόσο η βλάβη έτσι ώστε ο GFR να μην ξανάρθει, να είναι 100, να κλείσει και να γυρίσει στο 70. Είναι σίγουρο όμως, το οποίο το βλέπουμε εμείς και είναι αναμενόμενο, δεν είναι αναμενόμενο, είναι βλάβη, ότι οι σωληναριακές του λειτουργίες και ιδιαίτερα η δυνατότητα του νεφρού να συμπυκνώνει έχουν καταστραφεί. Αυτό είναι το πρόβλημα της δικιάς μας ανεπάρκειας. Ούτε οι ουρολόγοι ούτε οι νεφρολόγοι μπορούμε να μετρήσουμε επακριβώς τη διαδικασία της επαναρρόφησης. Αλλά η επαναρρόφηση είναι βλάβη και το λέμε και το μαθαίνουμε στα βιβλία και εμείς τους φοιτητές ότι εντάξει, μη στεναχωριέστε, θα κάνει μεταποφρακτική πολυουρία. Μα πρέπει να στεναχωριόμαστε, αυτή είναι η βλάβη. Το θεωρούμε ότι είναι όλα καλά. Κατουράει όλα. Δεν είναι καλά. Είναι η βλάβη, δεν συμπυκνώνει. Και το θέμα είναι το εξής. Άλλο ένα να τονίσουμε ότι, α, δόξα τω Θεώ, μπήκε στην πολυωρική, δεν έπαθε τίποτα, τη γλιτώσαμε. Όσο είναι η βλάβη, δείχνει πόσο είναι ένα πολύ αδρό, η ελαττωμένη συμπυκνωτική ικανότητα, ένα πολύ αδρό μέγεθος της βλάβης που έχει συμβεί στο διάμεσο ιστό και στο σωληνάρια. Να πω λίγο ένα. Κάναμε μεγάλη συζήτηση και λέγαμε, σιγά αυτός, και δείχναμε κάποιες αξονικές. Μικρή διάταση έχει, ας τον αφήσουμε να τον παρακολουθήσουμε. Ωραία. Να μην του βάλουμε στέντ για να παρογετευθεί. Ευχαριστώ. Γιατί να του βάζεις, λίμωξα του κάνεις, μπορεί να του κάνεις, έχει επιπλοκές. Γιατί να τον αρκώσεις και τα λοιπά. Θέλετε εσείς άμεση και στις μικρές διατάσεις ή όχι? Θέλουμε άμεση παντού. Το αν έχει μικρή ή μεγάλη, αυτό που δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε είναι ότι αν η απόφραξη είναι πλήρης ή όχι.
θεωρούμε ότι η μικρή διάταση είναι ένδειξη μιας απόφραξης που είναι ατελής. Συμφωνούμε. Αυτό όμως είναι λάθος. Μπορεί να έχουμε πλήρη απόφραξη και ο νεφρός σταμάτησε να δουλεύει να βγάζει ούρα. Και να είναι διάταση μικρή γιατί ο νεφρός έκλεισε. Αλλά να παίρνει μόνο από τον άλλο. Και να ξεκινήσει όμως. Ακριβώς. Τώρα εδώ πρέπει να πούμε ότι ακόμα και αν τα πράγματα γίνουν όλα καλά, ο νεφρός έχει σίγουρα βλάβη. Θα καταστραφεί κάτι, θα καταστραφούν λίγα σωληνάρια, θα καταστραφούν πολλά. Έχουμε λοιπόν ένα βαθμό βλάβης, αν τον κάναμε βιοψία εκείνη την ώρα θα βλέπαμε βαριά βλάβη στη βιοψία, δεν κάνουμε βιοψία νεφρού γρήγορα. Και ο βαθμός της απόβραξης, η ηλικία φυσικά και η βασική νεφρική λειτουργία είναι αυτά που επηρεάζουν το αν θα γυρίσει, αλλά το πιο σημαντικό που το επηρεάζει είναι η διάρκεια της αποφράξεως. Μπορεί να δούμε recovery του GFR όταν δράσουμε γρήγορα. Προσέξτε όμως τώρα δύο πράγματα. Όσο πιο αργά δράσουμε, τόσο πιο μικρή πιθανότητα έχουμε να γυρίσει ο GFR. Και αυτό το οποίο πρέπει να σας πω είναι ότι ακόμα και αν γυρίσει ο GFR, δεν είμαστε σίγουροι ότι όλα τα σπειράματα είναι ζωντανά. Άρα, μπορούμε σε μισή ώρα, μπορούμε σε μία ώρα. Όσο πιο νωρίς, τόσο πιο καλά. Το ότι δεν βλέπουμε τη βλάβη, ακόμα και με GFR, είναι λόγω της ανεπάρκειας της μεθοδολογικής που έχουμε να τη δούμε τη βλάβη. Δεν σημαίνει ότι η βλάβη δεν υπάρχει. Δεν είναι δυνατόν να σταματάει ο νεφρός, να σταματάει το λούκι και να μην υπάρχει βλάβη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα συζητήσουμε. Και ένα άλλο πραγματάκι το οποίο θέλω να σας πω. Μπορεί να μεγαλώσει ο νεφρός αν έχουμε ένα νεφρό. Αλήθεια είναι αυτό. Συμβαίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρίνεται ο νεφρός. Ποιος νεφρός όμως? Ο νεφρός του υγιή. Γι' αυτό όταν έρχεται κάποιος πιθανός δότης, τον περνάμε από χίλια κόσκινα και συνεδριάζουμε και ξανασυνεδριάζουμε και νεφροαγγειογραφία και GFR με χρώμιο για να δούμε αν έχει 81. Δίνει νεφρό η μαμά στο παιδί. Αν έχει 79,5, δεν δίνει νεφρό η μαμά στο παιδί. Γιατί ο νεφρός της δεν θα μεγαλώσει. Άρα πρέπει να το θυμόμαστε αυτό, ότι ακόμα και αν γίνει, η αύξηση νευρικής λειτουργίας δεν γεννά νεφρόνες. Είναι λόγω του ότι οι αναπομείνοντες νεφρόνες πατάνε γκάζι. Σε κάποιους ασθενείς αυτό μπορεί να μην είναι καλό. Μπορεί να πατήσει πολύ γκάζι ο νεφρός και να καταστραφεί. Ποιοι, διαβήτης, υπέρταση. Και τα λοιπά. Σε άλλους ασθενείς μπορεί αυτό να μην γίνει ποτέ, να μην ανοίξει ο νεφρός τους. Έτσι. Άρα, κλείνω με αυτά, με αυτή τη διαφάνεια. Δεν ξέρουμε τα μηχανάκια από κάτω αν δουλεύουν στο ρελαντί ή αν δουλεύουν και είναι έτοιμα να καταστραφούν. Ευχαριστώ πολύ, λίγο καταχράστηκα τον χρόνο σας. Είχαμε αρκετή αλληλεπίδραση στην πορεία, οπότε... Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αρχίζω εγώ με τα ερωτήματά μου, γιατί... Έχουμε και αρκετά από κάτω. Λοιπόν, ναι. Αλλά αρχίζω εγώ με αυτό που μας ασχολεί. Εμείς κάνουμε τις εξής ζημίες στο νεφρό. Ένα, το τρυπάμε όταν κάνουμε διαδερμικές. Το τρυπάμε και εγώ προσωπικά έχω βιώματα από νεφρεκτομές λόγω αιμορραγίας, που όταν τον άνοιξε και όταν τον έβγαλα τον νεφρό αναγκαστικά να τον βγάλω, είχε τεράστιο τραύμα. Δηλαδή το 1/3 του νεφρού ήταν αιμορραγικό, μαυρισμένο, τραυματισμένο. Και λέμε, εντάξει, κάνουμε τη διαδερμική, ο νεφρός επανέρχεται και δεν έπαθε τίποτα. Έχουμε περάσει στην mini PCNL για να είναι μικρότερο, για να κάνουμε μικρότερο τραύμα. Αλλά πάλι είναι σε μέγεθος, σαν να κάνεις 4-5 βιοψίες. Δηλαδή, εσείς που κάνετε, ας πούμε, τι βλάβη μπορεί να κάνει μια τέτοια. Ένα δεύτερο που κάνουμε είναι ότι φουσκώνουμε. Και σήμερα είπανε μην τυχόν και κάνετε gravity που το βάζουμε με τη βαρύτητα να παίζει η διάταση του νεφρού, διότι αυτό καταστρέφει, αυξάνει πάρα πολύ τις πιέσεις και κάνει και κρατάς και κάνεις και 2 ώρες εκεί να σπάσει την πέτρα και μπορεί να κάνει ζημιά. Και ένας τρίτος που είπαμε είναι ότι πάρα πολύ εύκολο μπορούμε να αυξήσουμε τη θερμοκρασία πάνω από τους 40 βαθμούς. Ανεφέρθηκε το πρωί 43 μπορεί να κάνει βλάβη, αλλά να φτάσει μέχρι και 60. Και υπόθηκε επίσης ότι άμα το κάνεις εναλλακτικά, δηλαδή την ανεβάζεις, την κατεβάζεις, την ανεβάζεις, την κατεβάζεις, έτσι δεν παθαίνει τίποτα και πρέπει να το πηγαίνεις έτσι στο πετάλ. Λοιπόν, λίγο σχόλια πάνω σε αυτά. Ωραία. Η βασική εικόνα που έχουμε εμείς, καταρχάς θέλω να πω το εξής, ότι να το πω έτσι λίγο ουσιοδός. Βλάβη θα κάνουμε. Όλοι. Πειράζουμε νεφρό, θα κάνουμε βλάβη. Το βασικό είναι ένα πολύ απλό πράγμα. Όσο πιο προσεκτικά γίνεται και όσο πιο καλά είμαστε ενήμεροι,
θα κάνουμε λιγότερη βλάβη. Πρέπει να το καταλάβουμε ως εξής. Αυτό που θέλω να δώσω είναι το εξής. Δεν υπάρχει κανένα. Δηλαδή, αν έχουμε 100% GFR και ο ασθενής μας έχει 85, έχουμε κάνει βλάβη σημαντική. Ακόμα και αν έχουμε 100 και ξαναγυρίσει το 100, είναι σίγουρο πάλι σχεδόν ότι έχουμε κάνει βλάβη. Δηλαδή, η μέτρηση της νεφρικής λειτουργίας, ο GFR μπορεί να έρθει με λιγότερους νεφρώνες, αλλά και με τους ίδιους νεφρώνες να έρθει, έχουμε κάνει βλάβη στο παρένχημα. Τι θέλω να πω. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν έχουν μελετηθεί. Τα ερωτήματά σας είναι όλα πάρα πολύ σωστά. Πάμε με βάση βασικές αρχές. Ναι, πιθανώς αν έχουμε μικρότερα friends, να κάνουμε μικρότερη βλάβη. Αν έχουμε πίεση η οποία δεν είναι σταθερή, ανεβαίνει, κατεβαίνει, ανεβαίνει, κατεβαίνει, να κάνουμε μικρότερη βλάβη. Συμφωνώ. Πάμε με βάση βασικές αρχές, την κοινή λογική. Δεν έχουμε τυχιοποιημένες μελέτες. Προσπαθούμε να δώσουμε κάποια στοιχεία. Σήμερα υπόθηκε από ένα συνάδελφο, ένα το είπε, αλλά εγώ αμέσως το συνέδεσαι και περίμενα να σας κάνω την ερώτηση. Έχουμε έναν ασθενή, ο οποίος είναι πολυπαραγοντικός. Είναι ζαχαροδιαβητικός, έχει υπέρταση κτλ. Και έχει μία πέτρα στο νεφρό, στην πίελο. Λοιπόν, και θα κάνει μία διαδερμική, θα του κάνουμε μία τρύπα. Ήδη έχει μία κρεατινίνη τσιμπημένη, 1,6 ξέρω εγώ, 1,7. Και κάποιος πετάχτη συνάδελφος και λέει: και γιατί να μην του κάνω μία λαπαροσκοπική? Και λέει: τρεις τρύπες θα κάνεις. Θα ανοίξω λίγο την πίελο, θα βγάλω την πέτρα για να την κλείσω και τέλειωσε. Μήπως εσείς θα μας λέγατε: κάνε λαπαροσκοπική, μην κάνεις την τρύπα σε αυτό το καημένο το νεφρό, γιατί γίνεται αγώνας να διατηρήσουμε μερικούς νεφρώνες? Ναι, πιθανότατα ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Βέβαια, η λαπαροσκοπική παραμένει και αυτή ένα χειρουργείο σε έναν ασθενή πολυπαραγοντικό. Ναι, αλλά... Τι θα τον πειράξει περισσότερο στον στην νεφρική του λειτουργία? Ναι, ένα έχει μία νάρκωση, ούτε ζώος θα την πάρει. Θα την πάρει, ναι. Οι τρεις τρύπες στην κοιλιά δεν μας πειράζουν. Γι' αυτό λέω, πρέπει να πάμε στην κοινή λογική. Γενικά, αυτό που θέλω να πω, ασθενής με διαβήτη υπέρταση και δύο νεφρούς και ο ένας θα δουλεύει καλά, βγάλτε την πέτρα άμεσα. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να έχουμε απόφραξη έστω και δύο μέρες. Και αυτό που με τη μέτρια διάθεση ας τον αφήσουμε να τον παρακολουθήσουμε. Όχι. Για τέτοιο, θέλετε εσείς, θέλετε stand άμεσα. Εγώ θέλω, κοιτάξτε, να λύσουμε είναι... οποιοδήποτε, ακόμα και τη μικρή διάταση. Εγώ δουλεύω σε ένα νοσοκομείο το οποίο έχουμε τη χαρά να έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία και πολύ μεγάλη δυνατότητα για άμεσο και standing και νεφροστομία. Και τους ευχαριστώ τους ουρολόγους μας πάρα πολύ. Αν τεχνικά είναι εφικτό, γιατί καταλαβαίνουμε ότι στις μικρές διατάσεις μπορεί τεχνικά να μην είναι εφικτό σε κάποιες περιπτώσεις, εμείς τι θέλουμε? Αν έχουμε την πέτρα και τη βλέπουμε. Όχι για νεφροστομία, για πικτέιλ. Για πικτέιλ, ακόμα καλύτερα. Που μπορώ να βάλω σε περίπτωση. Λέμε επιγόντως, νεφροστομία. Έχει μία μικρή διάθεση και έρχεται εξωτερικά η ιατρία στα επίγοντα. Του κάνουμε και την άλλη μέρα και διατηρείται αυτή η μικρή διάθεση. Εμείς θα του πούμε: οκ, okay, έλα σε καμιά εβδομάδα θα δούμε. Εσείς είσαστε οκ? Okay? Όχι. Όχι. Δεν είμαστε οκ. Okay. Μάλιστα. Δεν είμαστε οκ okay για πολλούς λόγους. Το βασικό που δεν είμαστε οκ okay είναι το εξής. Εντάξει, τα πικτέιλ έχετε μεγάλη εμπειρία εσείς, εμείς έχουμε πολύ μικρότερη. Έχω δει πικτέιλ, έχω δει, πώς να σας πω, χιλιάδες περιπτώσεις, από απλές πέτρες μέχρι πιελοπλαστικές. Που το πικτέιλ είναι μέσα, ο ορολόγος λέει οκ, okay, όλα καλά και οι διατάσεις μεγαλώνουν, ας πούμε. Εντάξει. Τώρα, εξαρτάται τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας. Σε ένα νέο άνθρωπο είμαστε πάντα λιγότερο επιφυλακτικοί. Στον ασθενή τον επιβαρημένο, και όταν λέω επιβαρημένο, δεν είναι τον 80 ή τον 85 που είναι με το ένα πόδι στον τάφο. Ο 58 που έχει τους παράγοντες κινδύνου είναι αυτός που δεν θέλω να χάσει την νεφρική λειτουργία. Έτσι. Ναι, δεν ξέρω αν. Ερωτήσεις. Ανοίγει το μικρόφωνο και μιλάτε, παρακαλώ. Συγγνώμη, δεν ακούω. Ναι. Ζητάτε μικρόφωνο. Είναι. Είμαστε σε ένα περιστατικό. Με... Μικρός ή μεγάλος στη ηλικία, δεν έχει σημασία. Έρχεται στα επίγοντα, μικρή προς μέτρια διάταση. Θα δίνατε αντιβίωση και αν δίνατε, ποια αντιβίωση θα δίνατε? Τι αντιβίωση θα δίνατε? Εξαιρετικό ερώτημα. Γιατί εμείς οι ουρολόγοι, μερικοί λένε δεν θα δίνα τίποτα, θα τον παρακολουθούσα για 6 μήνες, δεν ξέρω εγώ τι. Ο άλλος λέει το ένα, ο άλλος το άλλο. Εσείς σαν νεφρολόγοι, σαν παθολόγοι του νεφρού, τι θα κάνατε? Ωραία. Από τη στιγμή που ο ασθενής είναι στήρος, είναι ελεύθερος μικροβίων, εγώ δεν θα έκανα απολύτως τίποτα. Και έχουμε πολύ σύνθετα θέματα. Έχουμε μεταμοσχευμένους ασθενείς που κάνουν αυτό το πράγμα. Αλλά αν ο ασθενής σας έχει κάνει τον προηγούμενο μήνα ή τον προ-προηγούμενο έχει κάνει χ, ακόμα και μια απλή κυστίτιδα, έτσι, νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να δώσουμε. Αν όμως. Αν. Εντάξει. Okay. Είναι αυτό το κριτήριο για μένα. Είναι αυτό το κριτήριο. Ναι. Καλά, τι αντιβίωση. Όλα αυτά με τα επεμβατικά. Τι αντιβίωση. Αυτή είναι πάλι πολύ καλή ερώτηση. Εξαρτάται. Αυτό λέω λόγω των κοινωνολών τώρα. Λοιπόν, οι κοινωνολόνες πρέπει να είναι πάντα δεύτερη γραμμή. Έτσι, πάντα δεύτερη γραμμή.
Εκτός, ξέρετε καλύτερα από μένα, όλες τις περιπτώσεις που έχουμε μια πιθανότητα προστατικής εμπλοκής. Οι κοινωνίες πρέπει να είναι πάντα δεύτερη γραμμή. Σε νέες γυναίκες υπάρχουν εξαιρετικά καλά στοιχεία και με τα β' λακταμικά και ακόμη πολύ, με πολύ απλούστερα ας πούμε, πράγματα. Από νοτροφοροεντοίνη, τη μεθοπρίνηση των ξύλων κτλ. Τώρα, το βασικό ερώτημα είναι, αυτός ο άνθρωπος έχει στήρο ουροπητικό. Έκανε χθες, προχθές, πριν από 5 μήνες ουρολίμωξη. Αν είναι ο ασθενής μας που έχει πέτρα ουρολίμωξη, πέτρα ουρολίμωξη, δεν το συζητάμε ότι θα τον καλύψετε. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Ναι, ο συνάδελφος πίσω. Ναι, πείτε. Ωραία. Καλά όλα αυτά με τα μεμβατικά. Ήθελα να ρωτήσω λίγο για τα σχεδιαγραφικά. Τι βλάβη μπορούν να προκαλέσουν. Δηλαδή, ωραία, θα κάνουμε μία επέμβαση παράδειγμα κάθε εβδομάδα, ενώ αξιονικές θα δίνουμε κάθε μέρα. Πρώτον, ποια σχεδιαγραφικά, σε τι δοσολογία, γιατί υπάρχει εκεί μεγάλος μύθος. Όχι θα γράψω 50 ml παράδειγμα για προμήθεια, όχι θα γράψω, μου ζητάει το νοσοκομείο να γράψω 200 ml. Ωραία, και λοιπόν, όλα αυτά. Αυτό είναι μια καταπληκτική και ερώτηση. Κατά πόσο εν τέλει τα ματ της μαγνητικής δεν επηρεάζουν, γιατί και εκεί νομίζω ότι είναι ένας μύθος. Λοιπόν, αυτό είναι μια καταπληκτική ερώτηση και έχουμε ένα σαφέστατο, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, τραγικό θα έλεγα πρόβλημα. Δεν μπορούμε να κάνουμε μαγνητική σε κανένα. Δεν ξέρω αυτό το πράγμα πώς έχει αυτή τη στιγμή στις... Είναι ένα εξάμηνο που ισχύει περίπου. Λοιπόν, να ξεκινήσω ανάποδα, να ξεκινήσω με τις μαγνητικές. Η μαγνητική, μετά από πολλά χρόνια που τη χρησιμοποιούσαμε άφοβα, γύρω στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας, 2008-2010, ανακαλύφθηκε ότι κάνει ένα σύνδρομο, το λεγόμενο nephrogenic systemic fibrosis. Το οποίο είναι ένα πράγμα πραγματικά τραγικό. Εγώ έχω δει 3 περιστατικά, ίσως είμαι από τους λίγους στην Ελλάδα που έχω δει τόσα. Τα πρώτα 2 στο ΑΧΕΠΑ που ήρθε ένας άνθρωπος που είχε νευρολογική σημειολογία από όμορο νομό. Κάνανε οι μαγνητικές νευρολόγοι να δουν τι έκανε και ο άνθρωπος έκανε nephrogenic systemic fibrosis βαριά. Εντάχθηκε στην αιμοκάθαρση, πήραμε ότι σχεστικό μπορούσαμε, πήγε καλύτερα. Αυτό είναι ένα σύνδρομο το οποίο εξελίσσεται λόγω της παρουσίας του γαδολινίου σε όλους τους ιστούς και είναι πιο έντονο στο δρόμο, στο δέρμα. Είναι μια βαριά τίνωση. Αυτό λοιπόν ήταν ο μόνος λόγος που φόβησε σε ό,τι αφορά τη χρήση των σκιαστικών με γαδολίνιο. Βγήκαν διεθνείς οδηγίες, γίνανε πάρα πολλά case report, αλλά εδώ και πολλά χρόνια, σχεδόν μια δεκαετία, ξέρουμε ότι ασθενείς που έχουν GFR πάνω από 30 δεν έχουν κανένα κίνδυνο. Ο κίνδυνος είναι πολύ μικρότερος από 1 στο εκατομμύριο. Ήμασταν πιο επιφυλακτικοί στους ασθενείς που είχαν κάτω από 30. Για πολλά χρόνια λοιπόν οι οδηγίες λέγανε ότι αν χρειαστεί να δώσεις μαγνητική με γαδολίνιο, θα πρέπει να τον πάρεις τον άρρωστο και να τον κάνεις 3 αιμοκαθάρσεις με συγκεκριμένα φίλτρα. Αυτή είναι η οδηγία. Αυτή ήταν η οδηγία. Για να βγει το γαδολίνιο. Τώρα, έχει βγει πριν από περίπου ένα δίμηνο νεότερη οδηγία με μεγαλύτερο χρόνο παρακολούθηση κτλ. Που λένε ότι και στα 30 και στα 25 και στα 20 ο κίνδυνος είναι άπειρο ελάχιστος. Βασικό κίνδυνο έχουν οι αιμοκαθερόμενοι. Άρα, είναι ένα πρόβλημα. Μαγνητική μπορούμε να δώσουμε σαφέστατα. Και πρέπει να εκπαιδεύσουμε λίγο και τους ακτινολόγους αυτό. Εγώ σκέφτηκα να αρχίσω να στέλνω το τελευταίο αυτό paper στα ακτινολογικά κέντρα. Η αξονική. Περνάω στο δεύτερο κεφάλαιο. Υπάρχουν βέβαια και σύγχρονα σκιαστικά, συγγνώμη, που δεν έχουν τόσο μεγάλη ποσότητα γαδολινίου. Αλλά αυτό το συζητάμε. Τηλέφωνο στον αξονικό, στον συνάδελφο, τον ακτινολόγο, συνεννοούμαστε. Τώρα, η αξονική είναι το μεγάλο θέμα. Και το σοβαρότερο θέμα που έχουμε είναι ότι έχουμε ασθενή με πρόβλημα. Κάνουμε την εφρεκτομή, βγάζουμε το σιρή, πάει πάνω από την καλά. Την τελευταία εφρεκτομία, τι να κάνουμε στις αξονικές. Οποιαδήποτε αξονική μπορεί να μας επηρεάσει στην νεφρική λειτουργία. Συμφωνούμε. Αν έχουμε έναν άνθρωπο όμως που κάνει follow-up για καρκίνο του νεφρού, κάνουμε τα πάντα όπως τα λένε τα guidelines. Δίνουμε λίγο τρεμπόν 3 μέρες πριν, 3 μέρες μετά. Αν βοηθάει, δεν ξέρουμε ακόμα, αλλά τουλάχιστον δεν κάνει κανένα κακό. Συμπλήν. Πώς? Πρωί βράδυ. 600 πρωί βράδυ. Το έχουν όλοι και το πήραν για το βήχα. Το θέμα λοιπόν εδώ είναι πάλι το εξής. Ότι ο κίνδυνος για τη βλάβη από σκιαστικά στον ίδιο GFR είναι πολύ διαφορετικός ανάλογα με τους παράγοντες κινδύνου. Και το νούμερο ένα σε αυτό είναι πάλι ο διαβήτης. Οι ασθενείς που είναι διαβητικοί έχουν πολύ περισσότερο αυξημένο κίνδυνο οξείας νεφρικής από σκιαστικά. Δεν έχει κανένα νόημα να μπούμε στη διαδικασία, κατά τη γνώμη μου, 50 ml, 70 ml, 60 ml. Σύμφωνοι. Αν ένα άρρωστο είναι για στεφανιογραφία χωρίς λόγο, ναι, θα μιλήσουμε. Εγώ κάνω αρρώστους που ανοίγω νεφρικές αρτηρίες, έχω συνοηθεί με τους μισούς αγγιοχειρουργούς της πόλης, μου δίνουν 10 ml και το ρουφάνε πίσω με τη σύρικα και φεύγει. Το παίρνω πίσω το σκιαστικό. Δεν τους κάνω καθόλου βλάβη. Κάνω αγγιογραφίες, νεφραγγιογραφίες και σε 20 ml να μείνει και 15 ml να μην χωρίσει κανένα πρόβλημα. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε το σκιαστικό που θα πάρει σε σχέση με την ανάγκη της μελέτης. Έτσι. Άρα, η απάντηση είναι καταρχήν ναι, σε επιβαρημένους ασθενείς
Συζητάμε με τον αξονολόγο. Αν ο ασθενής μας είναι πολύ επιβαρημένος, δεν είναι και καθόλου κακό να τον βάλουμε και 2 μέρες μέσα στο νοσοκομείο, να τον βάλουμε και 1 λίτρο normal, simple και λίγη σόδα, να πάρει και τα τρεμπών μέσα, να κάνει την αξονική, να πάρει και την ανυδάτωση 1 μέρα μετά και να βγει. Έτσι. Και άλλη μια ερώτηση. Σε αιμοκαθαρόμενο ασθενή, πριν, μετά, φίλτρο, συνεχόμενο. Για την αξονική, λοιπόν. Όχι για την αξονική, για χειρουργείο. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Οι ασθενείς της υποαιμοκάθαρσης είναι πολλών κατηγοριών. Έτσι. Οι περισσότεροι ασθενείς αυτή τη στιγμή είναι. Έχουμε ασθενείς που είναι πολύ καλά. Του κάνετε πολύ κανονικά, ξέρω εγώ, ριζική προστατεκτομή ή ολική νεφρεκτομή και δεν χρειάζονται απολύτως τίποτα. Θα κάνουν αιμοκάθαρσή τους την επόμενη μέρα. Υπάρχουν ασθενείς που είναι πολύ επιβαρημένοι. Τον τύπο του τι θα κάνουμε θα τον επιλέξει ο νεφρολόγος, γιατί από τη στιγμή που είναι συλλεβόμενος και θα μπει σε ένα χειρουργείο, οι ενδείξεις αιμοκάθαρσης είναι ανάλογα με αυτές που ήταν οξία νεφρική. Δηλαδή, ούτως ή άλλως το πρόγραμμά του δεν μας ενδιαφέρει. Άρα, το καλό είναι, αν δουλεύετε σε ένα νοσοκομείο, επικοινωνήστε με τον νεφρολόγο σας και πείτε το ότι ξέρεις, θα βάλω αυτόν τον άρρωστο να έρθει 1 μέρα πριν να εκτιμηθεί. Μπορεί να χρειάζεται πολύ μεγάλη αιμοκάθαρση πριν το χειρουργείο. Γιατί δεν τηρεί καλά τα βασικά. Μπορεί να έρθει και να έχει ένα κάλιο 6,5-7. Άρα, καλό είναι η συνεργασία. Το τι θα κάνουμε πριν και μετά είναι μια λεπτομέρεια που ρυθμίζεται κατά τη γνώμη μου. Έτσι. Και βασικά να έχετε και καλή εντατική που να ξέρει να χειρίζεται τη συνεχής μέθοδος αιμοκάθαρσης. Έτσι. Να ρωτήσω κάτι. Ασθενείς με χρόνια επίσχυση σίγουρο, που είναι μεγαλύτερη συνήθως η ηλικία, αυτούς ποιος, ας πούμε, στην πρακτική τους νοσηλεύει, έχει νόημα να κάνει συνεδρία αιμοκάθαρσης αυτός ο άρρωστος? Συνεδρία αιμοκάθαρσης θα ανέρθει με μία όνα από ένα σοβαρό πρόβλημα, υπερτροφία προστάτη. Ναι, λοιπόν, αν έχουμε ασθενείς που ήρθανε και είναι ατύχημα, και φταίνε και οι ίδιοι ασθενείς ή οι άνθρωποι που φροντίζουν πολλές φορές. Να έρθει από επίσκεψη ώρων ασθενής να είναι η κύστη, συγγνώμη, 5 κιλά και να μου κάνει πνευμονικό ίδρυμα. Εξαρτάται από τις ενδείξεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αν είναι οι τιμές επηρεασμένες, αλλά δεν έχει επίγουσα αυτή, η επίσκεψη είναι αυτό το οποίο και εμείς και εσείς είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί με ένα καθετήρα λύνεται άμεσα ή με μια περιβική. Είναι ένα απλό πράγμα. Αλλά έχουμε δει και προχωρημένα. Λοιπόν, και θα κλείσω ρωτώντας τον κύριο Σαραφίδη για ένα περιστατικό διαζώσης, γιατί έπρεπε να επικοινωνήσουμε. Έχω μια ασθενή η οποία έχει, όταν γεννήθηκε μετά από λίγο χειρουργήθηκε για εκστροφή κύστης. Είναι σήμερα 50 χρονών, η οποία έχει πολύ μεγάλες διατάσεις και η οποία έχει μπλέξει σε ένα φαύλο κύκλο. Αυτό καθετηριάζεται 6 φορές την ημέρα, 4-6 φορές την ημέρα, χρόνια τώρα. Την ξέρουν όλοι στην κλινική, μπαινοβγαίνει, και η οποία μπαινοβγαίνει γιατί κάνει συνέχεια ουρολοιμώξεις, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις ουρολοιμώξεις. Πολύ επιβεβαρημένη γυναίκα και την έστειλα στον κύριο Σαραφίδη και ο κύριος Σαραφίδης είπε ότι θέλω καθετήρα, που μου έκανε εντύπωση, okay, λέω, βάλε καθετήρα, θα τον βάζει, λέει, μόνο το βράδυ για να έχει συνεχή ροή και θέλω λίγο ζωντανά να πάρουμε λίγο οδηγίες σε ένα περιστατικό που είναι πολύ δύσκολο, μεγάλες διατάσεις, μόνιμες, εκστροφή εδώ και 45 χρόνια χειρουργημένη, δεν μπορεί να την αγγίξει κανένας, τι να την κάνεις χειρουργικά, έτσι. Καταλάβατε. Και τελικά, λοιπόν, ποια είναι η στρατηγική μας, γιατί δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε τώρα 2 χρόνια. Προφανώς. Να πω καταρχάς. Παραπάνω. Εντάξει, τα περιστατικά αυτά είναι ιδιαίτερα περιστατικά. Έχουν ένα, ας πούμε, συγκεκριμένη ασθενής, είχε και γενεσία κόλπου, χειρουργία σε βρεφική ηλικία κτλ. Και έχει, εν πάση περιπτώσει, και μία, ας το πούμε, χρόνια αντιπάθεια προς οποιοδήποτε ιατρικό, να το πω έτσι. Παρότι και εσείς και εμείς, πολλά χρόνια εσείς, εμείς πολύ λίγο, προσπαθήσαμε πολύ. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ασθένεια. Είναι πολύ βασανισμένη, είναι πολύ καλός άνθρωπος όμως. Είναι εξαιρετικά βασανισμένη. Και είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Είναι πολύ δύσκολη στην παραμικρή επαφή. Μας στα 6 ραντεβού ακυρώνει τα 7. Δεν συνεργάζεται καθόλου. Με πάση περιπτώσει, με πολύ κόπο, την πείσαμε να νοσηλευτεί για μισή μέρα. Στη μισή μέρα, λοιπόν, κάναμε μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση αναλυτικότητα, με δεδομένο ότι η επέμβαση του Y που έχει είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναθεωρηθεί με οποιοδήποτε τρόπο. Και βάλαμε τα πράγματα κάτω και είπαμε μια σειρά θεωριών, γιατί τώρα μιλάμε για θεωρίες. Είπαμε ότι μπορεί να κάνει αυτοκαθετηριασμούς κατά τεχνικά πολύ πυκνά χρονικά διαστήματα, αλλά αν το βράδυ δεν έχουμε εξασφαλίσει τη συνεχή ροή των ούρων, κάνουμε μια τρύπα στο νερό.
Η γυναίκα είχε ήδη εκπαιδευτεί να κάνει έναν νυχτερινό αυτοκαθετηριασμό. Και αυτό το οποίο είπαμε, πάμε με το χ αντιβιωτικό που εκείνη τη στιγμή ήταν πρόσφορο και πρέπει, σε πρώτο βήμα, το συζήτησα με πάρα πολλούς ανθρώπους και με την πανεπιστημιακή ομάδα των λοιμοξιολόγων, των παιδιάτρων που έχουν μεγάλη εξοικείωση και με τους ανθρώπους που δουλεύουν στις μεταμοσχεύεις δικές μας και είπαμε ότι πρώτο βήμα να έχουμε ένα βραδινό καθετήρα μόνιμα που να μας ασφαλίζει τη βραδινή ροή των ούρων. Σε εκείνη τη φάση οι ασθενείς ήταν λίγο αμφίβολοι. Θα το κάνει. Λυπάμαι να πω ότι από εκεί και μετά εγώ δεν την ξαναείδα. Ξέρω, αλλά το κάνει. Το κάνει. Δεν ξέρω τι αποτελέσματα έχουμε. Τότε θα μου πείτε εσείς. Είχαμε κάποιο αποτέλεσμα. Θα δούμε, θα τη δω τώρα. Είναι η παρακόλουθηση, είναι όμως και η υποχημειοπροφύλαξη. Οπότε ναι, το θέμα είναι. Είπαμε αναλυτικά τη χημειοπροφύλαξη. Ακριβώς. Θέλαμε δύο πράγματα. Πρώτον, να εξασφαλίσουμε την ομαλή ροή των ούρων και δεύτερον. Λοιπόν, η νυχτερινή συνεχής ροή από το να μάζευε η κίστη και να κάνει τους διαλείποντες. Αυτό εγώ δεν το κατάλαβα και αυτό ήθελα να πάρω τηλέφωνο να μάθω. Ναι. Έτσι. Ποια είναι η διαφορά του ότι θα γεμίσει και εγώ την είχαμε προγραμματίσει με ημερολόγια ούρης και το αεροδυναμικό μας κτλ. Την ξέρει καλά η κυρία Τσόγκα, ώστε να μην γεμίζει κίστη, να μην πιέζεται καθόλου η νεοκίστη, με αυτό έντερο είναι τη εκστροφή, και να το ότι βάζετε, θέλετε συνεχή ροή, το οποίο αμέσως το έκανα βέβαια, γιατί γι' αυτό και σας την έστειλα πάνω με οδηγίες, αλλά να ρωτήσω γιατί κύριε Σαραφίδη πρέπει να βάζει, γιατί για αυτή είναι πολύ εύκολο. Μία που κάνει 6 διαλείπωση την ημέρα, βάζει τον καθετήρα, τον φόλι το βράδυ και το βγάζει το πρωί. Αυτό σιγά τι έγινε. Έτσι. Είναι εκπαιδευμένη να τέλεια είναι σε αυτό. Τι περισσότερο κάνει από το να, αυτό που τη είχα εγώ να ξυπνάει και το βράδυ και μπάσκε, γιατί αυτό είχα σκεφτεί. Εμπειρικά, εμείς τη λύση την προτείναμε γιατί. Γιατί έχουμε αρκετούς ασθενείς που πιθανώς να μην τους έχουμε συζητήσει, οι οποίοι είναι μεταμοσχευθέντες νεφρού, νεαρά αγόρια συνήθως, με πολύ σοβαρά ουρολογικά προβλήματα, από βαλβίδες οποίες ιστορίες, οποίες τις πήρε χαμπάρι κανείς. Ναι. Λοιπόν, με ένα πολύ πολύ προβληματικό. Σας έχω στείλει και εγώ ένα με πολύ προβληματικό ουροπητικό. Σε τέτοιους λοιπόν ανθρώπους που είχαμε 2-3 φορές στην ουσία σηκώσει τα χέρια ψηλά, με διαλείποντες αυτοκαθαιρισμούς όλοι. Κάναμε αυτό το μικρό, εν πάση περιπτώσει, την μικρή διαφορετική κίνηση και απέδωσε. Αχα. Αραιώσαν πάρα πολύ τα επεισόδια πυελονεφρίτιδας στο μόσχευμα. Δηλαδή, αντί να έχουν ένα κάθε 3 μήνες, ο ένας έχει ένα κάθε 2 χρόνια. Wow. Και μάλιστα σε αγόρι που ό,τι και να είναι, ένας καθετήρας μόνιμος το βράδυ είναι λίγο πιο ενοχλητικός. Θα το σκεφτόσασταν να είναι. Και ήδη το βγάζει το πρωί και δεν το βάζει σε ένα μόνιμο καθετήρα. Είναι αυτό το θράμα που θέλουμε. Το δεύτερο βήμα θα ήταν να πάμε σε μόνιμο καθετήρα. Αν όμως οφθήνεται, ας το πούμε, η χ στάση που έχει κατά διάρκεια της νύχτας, μπορεί να είναι ένα βήμα το οποίο θα είναι επαρκές. Βλέποντας και κάνοντας. Άρα είναι καθαρά για ποιότητα ζωής. Είμαστε. Εσείς θέλετε να αδειάζει και να φεύγουν εκτός. Ναι. Συνεχώς τα ούρα. Πρέπει να λύσουμε δύο πράγματα. Τη στάση που δεν χειρουργικά για το μικρόβιο. Οκ. Okay, άρα και αυτή η τρίωρη στάση ούρων μπορεί να είναι ένας παράγοντας που επιδεινώνει την κατάσταση της λίμωξης. Η ασθενής είχε αναλυτική εικόνα, έκανε και πολύ συχνότερο στο αυτοκαθετηριασμό. Δεν το συζητάμε και πήγαινε καλά. Μία τελευταία ερώτηση, γιατί νομίζω ότι. Στη συγκεκριμένη ασθενή το πρόβλημα ήταν ότι έκανε πυελονεφρίτιδες ή έκανε κυστίτιδες τόσο συμπτωματικές οι οποίες. Αυτή η γυναίκα το καταλάβαινε με το που πήγαινε στα 10 πυοσφαίρια. Το ήξερε, με το που πήγαινε στα 50 πιεσφαίρια, το ήξερε ότι πήγε στα 50. Έχει γίνει. Όχι, ρωτάω, έκανε συμπτώματα εννοώ. Ρωτάω γιατί αν ήταν θέμα κυστίτιδας, ίσως θα μπορούσα. Κυστοσκόπηση φαντάζομαι θα έχει γίνει. Όλα κάποιες κυταρολογικές θα έχουν. Δηλαδή, το πάω. Όχι, συγγνώμη, τώρα είναι ιστορία 3 χρόνων, θα είχε πεθάνει άμα είχε καρκίνο. Okay. Ξεχάστε το. Οι κυστίτιδες δεν είναι σε αυτή τη θέση. Καλλιέργειες μέσα από την κύστη και αυτά όλα έχουν. Ξεχάστε, σε μία κύστη η οποία είναι εκστροφή, έχει μπει έντερο πριν 50 χρόνια και με τους ουρητήρες διατεταμένους και τέτοια, δεν υπάρχει ο όρος κυστίτιδα. Έτσι, όλο το σύστημα είναι ένα πράγμα. Από πίελο, ουρητήρες και κίστη, πες το ότι είναι όλο ένα. Αυτός ο διαχωρισμός δεν ισχύει. Κυταρολογικές όλα. Από την ανατομική, ανατομία έχει καταργηθεί. Είναι ένα πράγμα. Και είναι μια γυναίκα η οποία επίσης πάρα πολύ, αυτή που είναι η διαφορά της, έχει προφανώς τη μικροβιουρία της οπωσδήποτε γιατί κάνει διαλείποντες, αλλά είναι σαφής και ήδη. Σου λέει ότι εγώ τη είπα, πούμε, ότι όποτε. Γιατί καταλαβαίνει αμέσως. Αρχίζουν τα συμπτώματα και κλιμακώνονται και μάλιστα μπορεί να σου γράψει τι συμπτώματα έχω. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Χατζηχρήστου.
Άρα φοβόμαστε την νεφρική λειτουργία της συγκεκριμένης γυναίκας. Αυτό ήθελα να πω. Πείτε μου την απεικόνηση των νεφρών της με τον καθετήρα. Καλά, τώρα ξεκίνησε να βάζει καθετήρα. Όχι, πέφτουν οι διατάσεις της. Αυτό είναι το πλάνο. Γιατί αν δεν πέφτουν οι διατάσεις της, θέλει εκτροπή των ούρων. Τι εκτροπή των ούρων θα κάνατε σε αυτήν? Δεν το έχω σκεφτεί, αλλά λέω τι να τις κάνω. Θα σας πω, εάν δεν πέφτουν οι διατάσεις της με το μόνιμο καθετήρα, σημαίνει ότι έχει κάνει στενώματα στις τελικές, τουλάχιστον στην καλύτερη των περιπτώσεων, στις τελικές μοίρες των ουρετήρων της. Χρονία. Φλεγμονώδη από τα προηγούμενα χειρουργία της εκστροφής, από την ανατομία της, από οτιδήποτε. Άρα, μας ενδιαφέρουν οι λοιμώξεις, να έχουμε χαμηλό φορτίο, χαμηλό υπόλοιμα όρων και πολύ σωστά η πρώτη κίνηση είναι βραδινός καθετήρας και μετά μόνιμος καθετήρας. Το δεύτερο πράγμα που μας ενδιαφέρει είναι να δείτε πώς είναι οι υδρονεφρώσεις της με τον καθετήρα. Αν με τον καθετήρα φεύγουν οι υδρονεφρώσεις της, είμαστε χαρούμενοι. Εγώ τις έχω προτείνει νεφροστομίας. Καλά, στον ουροδυναμικό, εντάξει, αν η χωρητικότητα της κίστης είναι μικρή, η ευενδοτότητα μικρή και ανεβάζει μεγάλες πιέσεις. Δεν ήταν μικρή, αψιλουλιμόξη έγινε. Άρχισε να κάνει ίνωση. Άρα, εκτροπή των ούρων. Δεν μπορείς να πειράξεις εκεί πέρα. Άμα είναι, θα τα πετάξεις, γιατί είναι μια γυναίκα η οποία έχει κάνει άπειρα χειρουργία σε νεανική ηλικία. Η κοιλιά της είναι. Δεν μπορείς να ξαναμπείς. Ακράτεια δεν έχει. Έτσι. Αυτό που είπε ο κύριος Κολαρίκος όμως. Το πιο απλό πράγμα του κόσμου είναι μια ανιούσα κυστεογραφία. Έχει παλινδρόμηση. Και τι θα κάνεις? Δυο λεπτούλια. Αν άλλο το να έχει στενοτική ιστορία με στένομα στην ουρητηροκυστική εντός εισαγωγικών συμβολή, λόγω της χρόνιας φλεγμονής και της ίνωσης, και άλλο πράγμα το να... Αυτό μέχρι πέρυσι, επειδή δεν είχαμε και στην κλινική και τα λοιπά, δεν είχαμε πρόβλημα. Δεν ξέρω τι έχει κάνει με τις ίνωσεις μετά από εκεί και πέρα. Αλλά το θέμα είναι, πες ότι το ξανακάνουμε αυτό τον έλεγχο και βρίσκουμε, τι θα την κάνεις? Είναι πάρα πολύ πρόβλημα. Στο μικρόφωνο. Χρόνιες υδρονεφρώσεις που δεν πέφτουν με τον καθετήρα, θέλει εκτροπή των ούρων, θα την στείλετε για μόνιμη επίσκεψη στον συνάδελφο. Τι εκτροπή των ούρων, δηλαδή? Μόνιμη εκτροπή των ούρων, δηλαδή μπορεί να κάνει. Νεφροστομία μόνο. Ναι, οι ουρητηροδερμοστομίες. Δεν θα βάλουμε έντερο, γιατί θα το. Συγγνώμη, τόσο είναι ο ουρητήρας, θα το κάνεις. Θα χάσει τα νεφρά της σε τελικού σταδίου. Θα μπει. Αυτό ήθελα να πω ότι είναι εκπληκτικά καλά διατηρημένη η νεφρική της λειτουργία. Εντάξει, τότε το έχετε την απάντηση. Είναι πολύ παράδοξο. Άρα δεν είναι αποφραγμή. Άρα δεν είναι αποφρακτική. Κατά βάση το βασικό της πρόβλημα είναι οι ουρολοιμώξεις. Η απόφραξη, η διάταση είναι τραγική. Τη συντηρούμε με αυτό το στυλ. Τον πολύ καλό είναι ότι καταλαβαίνει και σου βάζει διάγνωση, αφού έρχεται και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει πάλι έχω συμπτώματα. Και της λέω πόσα ποιοσφαίρια, της κάνω πλάκα. Και μου λέει πόσα ποιοσφαίρια και βγαίνουν πάρω γάτο πετυχαίνει αν έχει λίγα ή πολλά. Καταλαβαίνει τα πάντα πλέον. Έτσι, γιατί έχει μάθει να ζει. Έτσι, 50 χρόνια με αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, βλέπετε ότι είμαι, γι' αυτό μπορώ να το υπερεφανευθώ, καλός κυνηγός ομιλητών. Σας καθυστερώ λίγο, αλλά πετυχαίνω πάντοτε, έτσι. Είμαι εγγύης. Όταν λέω ότι σας φέρω κάποιον για να μάθουμε, μαθαίνουμε. Χίλια ευχαριστώ για την παρουσία σας και να σας ξανάρθουμε. Χίλια ευχαριστώ.